Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Σεβασμιότατε, πρώτον να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για την καλοσύνη σας να παρακολουθήσετε την αίθουσα αυτή, τη φιλόξενη αυτή αίθουσα για την απόψινή εκδήλωση και να επισημάνω ότι η προθυμία σας πάντα να συμπαραστέκεστε στα πνευματικά μας έργα είναι πολύ συγκινητική και νομίζω ότι θα προχωρήσουμε έτσι. Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, καλώς ορίσατε στην Άρτα. Ξέρουμε ότι την αγαπάτε την πόλη μας και ολόκληρη την περιοχή. Σας υποδεχτήκαμε στο Κομμένο 2 φορές και ακούσαμε τα πολύ καταπληκτικά σας λόγια. Κύριε Δήμαρχε, κυρία Γεροβασίλη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε Νικολάου Σκουφά, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου του Λειτουργικού Συλλόγου Άρτας, κύριε Χασιάτο, Δήμαρχε των Κεντρικών Ζουμέρτων, κύριε Γιώργο Χαρβαλιά, κυρίες και κύριοι, γιορτάζουμε αύριο το μεγάλο όχι που γροντοφώναξε ο γενικός λαός στις 28 Οκτωβρίου 1940 και με την ευκαιρία αυτή θα πρέπει να δώσω ένα σύντομο στίγμα του χαιρετισμού της ανακοίνωσης για το όχι του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Το όχι της 28 Οκτωβρίου αποτελεί ένα κορυφαίο ορόσημο της σύγχρονης ιστορίας, καθώς συμβουλίζει την έναρξη του ανυποχώρητου αγώνα της πατρίδας και του λαού μας στο ναζισμό και στο φασισμό, σε μια περίοδο που ο άξονας επέλαβε χωρίς αντίσταση στην Ευρώπη. Ο απαράμιλος ηρωισμός του στρατού μας, η αυτοθυσία της θρηλυκής γυναίκας της Πίμνου και η ομόθυμη λαϊκή συμμετοχή έφεραν την πρώτη νίκη εναντίον του άξονα πριν ακόμα συγκροτηθεί η αντιφασιστική συμμαχία. Ο νικηφόρος αγώνας της Ελλάδας κατά της φασιστικής Ιταλίας και συνέχεια η ηρωική αντίσταση εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας, η μάχη των οχυρών, ο πλαϊκός ξεσηκωμός της μάχης της Κρήτης και το έπος της εθνικής μας αντίστασης κατά των δυνάμεων της τριπλής κατοχής και των ντόπιων συνεργατών τους αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους τους λαούς του κόσμου που αγωνίζονται για ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία και δημοκρατία. Ο ελληνικός λαός δεν ταλαντεύτηκε και δεν συμβιβάστηκε ούτε στιγμή με την ιδέα της υποταγής και της δουλείας. Αντιστάθηκε γενναία στο φασισμό, κερδίζοντας με το σπαθί του και το αίμα του την ελευθερία του, αλλά η δικαίωση των αγώνων και των θυσιών δεν έχει ακόμη επέλθει. 80 χρόνια μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας και 34 χρόνια μετά την ενοποίηση της Γερμανίας, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, καθολικός διάδοχος του Τρίτου Ράιχ, παραμένει αδιάλακτη και αραζονική, αρνούμενη να αναλάβει την ευθύνη της για τα ανίποτα δεινά που προκάλεσε η ναζιστική Γερμανία στην Ελλάδα και συνεχίζει να καταπατά την υπογραφή της στη Συνθήκη του Λονδίνου του 1953. Άραγε, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δυτικής Δημοκρατίας της Γερμανίας, Φρανκ Βάλτερ Στάινμαγερ, που επισκέπτεται τη μαρτυρική Θεσσαλονίκη, την Αθήνα του λοιμού της κατοχής και την ηρωική και μαρτυρική Κάνταμο που ισοπαίδωσε ο τακτικός στρατός της Ναζιστικής Γερμανίας, θα ζητήσει επιτέλους μια καθαρή συγγνώμη χωρίς περιστροφές για τα ναζιστικά εγκλήματα και την καταστροφή της Ελλάδας στη διάρκεια της κατοχής, εκφράζοντας την ειλικρινή και έμπρακτη μεταμέλεια της χώρας του για τα δεινά που προκάλεσε στην Ελλάδα η ναζιστική Γερμανία, θα αδράξει άραγε την ιστορική ευκαιρία να ανοίξει τον δρόμο για τη δίκαιη επίλυση του ζητήματος των γερμανικών οφειλών ή απλώς θέλει να μας ρίξει στάχτη στα μάτια με δύο γλυκά
αλλά άλεφ αντικρίσματος λόγια, επιχειρώντας παράλληλα να προωθήσει τις πρωτοβουλίες ψευδεπίγραφης συμφιλίουσης Έλληνο-Γερμανική Συνέλευση, Έλληνο-Γερμανικό Ταμείο για το Μέλλον, Έλληνο-Γερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας, προπαγανδιστικά προγράμματα ιστορίας και άλλα που επιδιώκουν την άμβλυνση της μνήμης, την πλαστογράφηση της ιστορίας και την υπονόμευση της διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών. Η γερμανική κυβέρνηση οφείλει να αντιληφθεί ότι ο ελληνικός λαός είναι δημοκρατικός, υπερήφερος και αξιοπρεπής και δεν ανέχεται μεθοδεύσεις που προσβάλλουν την ιστορία και την εθνική μας αξιοπρέπεια. Επίσης, επιλεκτική ευαισθησία στην κατάλυση του διεθνούς δικαίου δεν νοείται. Όσο δεν αποδίδεται δικαιοσύνη για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, όσο δεν τιμωρούνται οι θύτες και δεν αποζημιώνονται τα θύματα, τα εγκλήματα αυτά θα επαναλαμβάνονται. Ο αγώνας για τη διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών είναι αγώνας για δικαιοσύνη, δημοκρατία, ειρήνη, γέφυρα κοινής δημοκρατικής αντιφασιστικής πάλης των δύο λαών. Καλούμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και τους πολιτικούς αρχηγούς να θέσουν ευθέως και δημοσίως το ζήτημα των γερμανικών οφειλών ενώπιον του Γερμανού Προέδρου, τηρώντας την εθνική γραμμή διεκδίκησης και την ομόφωνη απόφαση της Βουλής των Ελλήνων της 17ης Απριλίου 2019. Ήταν η ανακοίνωση του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Νομίζω ότι είναι μια μεγάλη μέρα για τους Έλληνες, η 28η Οκτωβρίου, και είναι και σημαντική μέρα για μας που την παραμονή ακριβώς παρουσιάζουμε το βιβλίο του φίλου μας Γιώργου Καρβαλιά, δημοσιογράφου, συγγραφέα, πολιτικού αναλυτή, θα πούμε στη συνέχεια αυτά. Ένα βιβλίο που εγώ θεωρώ ότι είναι καταπέλτης κατά της πολιτικής που άσκησε η Γερμανία όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που έγινε κράτος μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Αγαπητέ Γιώργο, όταν τέλειωσα το βιβλίο κάπου τον περασμένο Φλεβάρι με Μάρτι, αισθάνθηκα μια περίεργη και απρόσμενη χαρά. Πήρα απαντήσεις σε θέματα και ερωτήματα που με βασάνιζαν για πολλά χρόνια. Είμαι απόγονος θυμάτων της γερμανικής ναζιστικής ακραίας και κτηνόδους βίας. Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Κομμένο, ένα χωριό που αποτυπώθηκε μέσα μου σαν τοπίο θανάτου. Γι' αυτό και βυθίστηκα στις σελίδες του βιβλίου που έμειναν ανοιχτές στην ψυχή μου ακόμη και μετά την ανάγνωση. Αγαπητοί φίλοι, ο Γιώργος Καρβαλιάς έγραψε ένα εκπληκτικό διαχρονικό εγχειρίδιο. Δεν ξέρω αν είναι η προβολή. Θεώρησα, τελειώνοντας την ανάγνωση και κρατώντας σημειώσεις, ότι είναι η εγκυκλοπαίδεια της εχθρότητας που χαρακτήρισε την πολιτική του γερμανικού κράτους άμα τη γενέση του απέναντι στην Ελλάδα. Δεν το διάβασα απλά, το μελέτησα, κράτησα σημειώσεις, τις οποίες θα σου τις δώσω. Γιώργο, δηλαδή αποσπάσματα από το βιβλίο, γύρω στις 12 σελίδες, και αν μπορούσα να κρατούσα κι άλλα δηλαδή, αλλά με εντυπωσίασε πάρα πολύ και η γραφή. Αυτό το γλαφυρό ύφος και πολύ περισσότερο οι πηγές τις οποίες χρησιμοποιείς για να κάνεις την περιγραφή, για να κάνεις την ανάλυση αυτή κτήμα του αναγνώστη. Δεν θα πω εγώ περισσότερα, έχουμε εκλεκτούς ομιλητές εδώ πέρα, οι οποίοι τιμούν με την παρουσία τους την αίθουσα. Σεβασμιότατε, έχετε το λόγο ως οικοδεσπότης της απόψινής βραδιάς. Επιθυμώ να εκφράσω την ευχαρίστησή μου, διότι σήμερα, παραμονή 28 Οκτωβρίου, εδώ στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, παρουσιάζεται η πέμπτη εμπλουτισμένη και πληρεστάτη έκδοση του βιβλίου «Για Βόλ, αίμα, λύθη και υποτέλεια» του εκλεκτού Γιώργου Καρβαλιά, τον οποίο παρακαλώ να δεχτείτε συγχαρητήριά μου. Η χαρά και η συγκίνησή μου είναι ακόμη μεγαλύτερη. Επιτρέψτε μου, διότι έχω ανάμεσά μας τον εξοχότατο τέος Πρόεδρο της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκό κ. Προκόπη Παυλόπουλο,
τον οποίο είχα το μεγάλο προνόμιο να έχω προ 4 περίπου δεκαετιών καθηγητή στο Πανεπιστήμιο και ενώπιον του οποίου ως Προέδρου τότε του έτους 2016 της Δημοκρατίας έδωσα και την νομισμένη διαβεβαίωσή μου αναλαμβάνοντας τα καθηκοντά μου ως Μητροπολίτης Σάρτας. Στην περιοχή της Σάρτας βρίσκεται το Μαρτυρικό Κομμένο, ο Μαρτυρικός Καταράκτης και άλλες περιοχές που αιματοκυλίστηκαν από τα γερμανικά κατοχικά στρατεύματα και μας θυμίζουν δυστυχώς σκοτεινές στιγμές της ανθρωπότητας και της ανθρωπιάς. Το βιβλίο του κύριου Χαρβαλιά με τίτλο «Η Αβόλα εμαλήθηκε η υποτέλεια» έρχεται να υπογραμμίσει πως ξέρουμε να συγχωρούμε χωρίς όμως να ξεχνάμε. Επίσης, η λύθη των ιστορικών λαθών, αδικιών και εγκλημάτων αποτελεί εγγύηση για την επανάληψή του. Μακάρι η προσπάθεια του συγγραφέα κυρίου Γιώργου Χαρβαλιά να συντελέσει ώστε με την εξόφληση του αναγκαστικού κατοχικού δανείου και την καταβολή αποζημιώσεων εκ μέρους Γερμανίας να διαφανεί η κατανόηση του μεγέθους του ιστορικού εγκλήματος, καθώς και η ελπίδα ότι οι νοοτροπίες του σήμερα είναι υγιέστερες από τις αντίστοιχες νοοτροπίες του χθες και ότι η απανθρωπιά και η εγκληματική αδικία υπήρξε σύμπτωμα μιας συγκεκριμένης ιστορικής περίοδου και πλέον έχει θεραπευθεί. Θερμά συγχαρητήρια, κύριε Χαρβαλιά. Θερμά συγχαρητήρια στους συντελεστές της απόψινης εκδηλώσεως. Σας ευχαριστούμε εξοχότατη κύριε Παυλόπουλε και για την παρουσία σας εδώ σήμερα, αλλά και για όσα προσφέρετε στην Ελλάδα, στην ανθρωπότητα, στο δίκαιο. Ευχαριστούμε πολύ τον Σεβασμιότατο. Θέλω να δώσω το λόγο στον Δήμαρχο της πόλης, τον κύριο Στόφανο Σαφάκα, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, κύριε Καλίνικε, αξιότιμε θεός Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας και Προκόπη Παυλόπουλε, αξιότιμη κύριε Βουλευτή, κύριε συνάδελφε Δήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αρταίων, κύριε Πρόεδρε του Κυβουρικού Συλλόγου, συνδημότησες, συνδημότες, φίλες και φίλοι. Με ιδιαίτερη συγκίνηση σας καλωσορίζω στην παρουσίαση της εμβληματικής έκδοσης του Γιώργου Χαρβαλιά για Βόλου. Αίμα, λύθη και υποτέλεια. Το έργο αυτό έρχεται να φωτίσει μία από τις πιο σκοτεινές και τραγικές περιόδους της ιστορίας μας, την κατοχή, φέρνοντας στο προσκήνιο όχι μόνο τις θηριωδίες των ναζιστικών δυνάμεων, αλλά και τις συνέπειες της ατιμορρωσίας που ακολούθησε. Η Άρτα, όπως και ολόκληρη η Ήπειρος, υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας της απερίγραπτης ναζιστικής βαρβαρότητας. Από το ολοκαύτωμα του Κομμένου μέχρι τις σφαγές στα μαρτυρικά χωριά, οι πληγές που άφησε πίσω της η ναζιστική κατοχή παραμένουν ανοιχτές στη μνήμη όλων μας. Είναι χρέος μας να θυμόμαστε τις θηριωδίες που βίωσαν οι πρόγονοί μας, τις αμέτρητες ζωές που χάθηκαν και να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τη δικαιοσύνη που τους οφείλεται. Το Γιαβόλ δεν περιορίζεται μόνο στην αφήγηση των εγκλημάτων πολέμου. Προχωρά βαθύτερα και φαίνει στο φως την εκοφαντική σιωπή και την ατιμερωσία που ακολούθησε. Οι δίκες παροδία των δοσύλλογων, οι προκλητικές μεταπολεμικές συνεργασίες με γερμανικές εταιρείες και η άρνηση της Γερμανίας να εκδώσει εγκληματίες πολέμου είναι σημεία που μας προβληματίζουν ακόμη και σήμερα. Το έργο του κυρίου Χαρβαλιά είναι η υπενθύμηση για το αίσθημα δικαίου που δυστυχώς παραμένει ανεκπλήρωτο. Η παρούσα έκδοση αποτελεί όχι μόνο μια ιστορική καταγραφή, αλλά και ένα κάλεσμα σε όλους μας να μην ξεχνάμε την καταστροφή που άφησαν πίσω τους οι Ναζί. Η ναζιστική κατοχή στην Άρτα και στα μαρτυρικά χωριά των Τζουμέρκων, όπως το Κομμένο και ο Καταράκτης, δεν πρέπει να χαθεί από την μνήμη μας. Η φρικαλαιότητα που υπέστησαν οι άμαχοι, οι σφαγές, οι καταστροφές και το ολοκαύτωμα αυτών των χωριών είναι ανοιχτές πληγές που μας καλούν να αναλογιστούμε την ιστορική μας ευθύνη. Η σημερινή εκδήλωση γίνεται ακόμη πιο σημαντική με την παρουσία του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Προκόπου Παυλόπουλου, ο οποίος κατά τη διάρκεια της θητείας του έθεσε το θέμα των πολεμικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου ενώπιον των Γερμανών συνομιλητών του, τολμώντας να ανοίξει ένα διάλογο που η χώρα μας δεν πρέπει να αφήσει ανεκμετάλλευτο. Επίσης, η τοποθετήση του καθηγητή κ. Γιώργου Φίλη, δεν είναι εδώ σήμερα, νομίζω, ήταν ο φιλοξενούμενος. Α, κύριε Φίλη. Θα προσφέρουν σημαντική γνώση και ανάλυση στο πολύπλευρο αυτό ζήτημα.
Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας και τη συμμετοχή σας σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση που έχει ως στόχο να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη, να τιμήσει τα θύματα και να ενισχύσει το αίσθημα δικαιοσύνης και ηθικής υποχρέωσης προς τις επόμενες γενιές. Τέλος, να ευχηθώ στον κύριο Χαρβαλιά να είναι καλοτάξιδη και η πέμπτη εμπλουτισμένη έκδοση μαζί με την τέταρτη, μία έκδοση που αναφέρεται και περιέχει το ελληνικό ολοκαύτωμα όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Ένα ολοκαύτωμα συγκλονιστικό, όχι από ρατσιστικά ή φυλετικά κίνητρα, αλλά από εκδικητικότητα και για λόγους σοφρονισμού. Ένα ολοκαύτωμα διαφορετικό από τα υπόλοιπα, το οποίο αποτελείται από πολλούς διαφορετικούς τόπους θυσίας σε όλη την Ελλάδα μας. Καλοτάξιδο λοιπόν κύριε Χαρβαλιά, και ας ευχηθώ να υπάρχουν και επόμενες εκδόσεις οι οποίες τελικά θα πετύχουν το στόχο τους να αφυπνίσουν συνειδήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δήμαρχε. Ο κύριος Πρόεδρος του Δημοτικού Συλλόγου έχει το λόγο. Καλησπέρα σας. Ο Δημοτικός Σύλλογος Σάρκας είναι ένα κομμάτι της τοπικής κοινωνίας. Μετέχουμε κι εμείς ενεργά σε όλα τα τοπικά δρόμενα εδώ. Και ασμένως αποδειχθήκαμε την πρόταση που μας έγινε να είμαστε κι εμείς ευθύνες συνδιοργανωτές στην παρουσίαση του βιβλίου αυτού. Έτυχε να διαβάσω την πρώτη έκδοση, για μένα η πρώτη, ξέρω να υπήρξαν άλλες, του βιβλίου του Γιαβόρ. Ιδιαίτερη χαρά παρατήρησα ότι ενώ περίμενα να δω κάτι στις ιστορίες έτσι χολιγουντιανού τύπου, που τρέπει την έκφραση για ιστορίες έδωση και προδοσία, είδα μέσα όμως ντοκουμέντα. Δηλαδή, διαπραγματεύεται το βιβλίο αυτό μύθους, αλήθειες και κυρίως, όπως είπα, ντοκουμέντα. Δηλαδή, δεν θα μην σας αποκαλύψω για να έχετε και κάποιο ενδιαφέρον να το διαβάσετε. Αξίζει τον κόπο, όχι μία, αλλά πολλές φορές. Είναι μέσα, όπως ξέρετε, σε πολλές περιόδους της ζωής μας, ιστορικές, κυρίως υπάρχουν λεγόμενες λευκές σελίδες. Δηλαδή αυτές οι οποίες δεν έχει αποτυπώσει κάποιος με μια πένα δυναμική, μια πένα ειλικρίνειας τα περιστατικά. Εδώ πιστεύω ότι τα ντοκουμεντάρια του Χαρβαλιάς και μάλιστα συνοδεύονται όλα με το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό. Η έκπληξή μου είναι ακόμη μεγαλύτερη όταν είδα στην δεύτερη έκδοση, όπως λέγαμε στα δικά μας μερικά χρόνια, βελτιωμένη και επιυξημένη. Είδαμε στα τελευταία σελίδα να διαπραγματεύεται και ως τα γεγονότα του κομμένου, δηλαδή των Μαρτυρικών Πόλεων. Άρα υπάρχει και ένα ακόμα τοπικό γεγονός το οποίο αξίζει να διαβάσω μέσα από τη βιβλία αυτά. Κυρίες και κύριοι, το τοπικό γεγονός που σας είπα, οι γερμανικές αποζημιώσεις, θα μου επιτρέψει λίγο ο συγγραφέας, ο κ. Χαρβαλιάς, για δύο λεπτάκια μόνο να το πούμε. Λίγο πιο δυνατά, ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο μας καίει τοπικά εδώ. Είχα την τύχη μαζί με τον εξωγό του κύριο Πρόεδρο, τον κ. Παυλόπουλο, ο οποίος σημειωτέων έρχεται στην Άρτα, όπως γράφτηκε, για 7η φορά στα τελευταία 9 χρόνια. 5 χρόνια ως ενεργεία πρόεδρος Δημοκρατίας, 2 ως θεός πρόεδρος και μπορώ να σας πω ότι με τα χαράς αποδέχτηκε μια πρόσκλησή μας έτσι τώρα εδώ σε πρώτη φάση να έρθει για 8η φορά στα τελευταία 10 χρόνια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο δικαιωρικός μας σύλλογος θέλει να διοργανώσει μια ημερίδα, ένα συνέδριο, θα το δούμε αυτό πώς θα γίνει, όσον αφορά τις γερμανικές αποζημιώσεις. Σε συνεργασία με το Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων, με το Δήμο Νικολάου Σκουφά, με τους δικηγόρους τους Έλληνες οι οποίοι συζητούν τις υποθέσεις και με τους Γερμανούς ακόμα δικηγόρους, οι οποίοι έχουν και αυτοί εκεί στον αντίστοιχο γερμανικό αεροπάγο και συζητούν τις υποθέσεις αυτές, να παρουσιάσουμε εδώ στους πολίτες της Άρτας θέματα όχι θεωρητικά, που βρίσκονται αυτές τις υποθέσεις. Γιατί όπως ξέρετε, στην Ελλάδα μόνο μια αγωγή έγινε δεκτή αυτή στο δίστομο που έγινε μετά και στο αεροπάγο. Εμάς εδώ δυστυχώς στην Άρτα του κομμένου δεν είναι ανοιχτές οι αγωγές, να μην πούμε στα νομικά. Υπάρχουν όμως λόγοι αναψηλάφισης της δίκης αυτής. Με λίγα λόγια, καλωσορίζουμε το βιβλίο. Ευχόμαστε να είναι καλοτάξιο όπως λένε οι συγγραφείς στη γλώσσα τους. Συνιστούμε απροκάλυπτα να γίνεται κοινωνή αυτών των ιδεών και των, όλων, των, όλου του πονήματος το οποίο με περισσή επιμέλεια ξεπώνησε ο κύριος Χαρβαλιάς. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο λόγος στον Δήμαρχο Κεντρικών Τζομέρκων, κύριο Χρήστο Χασιάκο, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, εξοπαδότη κύριε Πρόεδρε, κυρία Βουλευτή, αγαπητοί Δήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συλλόγου, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι. Χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση παρουσίαση του βιβλίου Γιαβόλ «Αίμα, αλήθεια και εποτέλεια. Η άγνωστη ελληνογερμανική ιστορία του έγκριτου δημοσιογράφου και συγγραφέα Γιώργου Χαρβαλιά». Είναι μια εξαίρετη κοινή πρωτοβουλία του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας, του Ομίλου Μελέτης Ολοκαυτώματος Κομμένου και της Ένωσης του Μαρτυρικού Χωριού Καταράκτης, για την οποία είμαι φυσικά περήφανος για τις δράσεις της, αφού καταράκτης ανήκει στο Δήμο μου, στο Δήμο Κεντρικό της Μάρτων. Καλωσορίζω θερμά στην πόλη της Άρτας τον αξιότιμο πρώην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο, τον καθηγητή κ. Φίλη και βέβαια τον συγγραφέα Γιώργο Χαρβαλιά. Το βιβλίο του είναι ένα ανεκτίμητο ιστορικό ντοκουμέντο, αποκαλυπτικό για διάσυστα τεκμήρια και στοιχεία, με έναν ωκεανό πληροφοριών για τον καταστροφικό ρόλο της Γερμανίας στις προπολεμικές ελληνικές χρεοκοπίες, καθώς και για την γερμανική συμβολή στο τουρκικό πρόγραμμα εθνοκάθαρσης Ελλήνων και Αρμενίων, που ήταν ένα πρόγραμμα πιλότος για τις ναζιστικές θηριωδίες στην Ευρώπη και στην πατρίδα μας 2 δεκαετίες αργότερα. Ανεκτήμητη η συνεισφορά του βιβλίου και για την εξιστόρηση και την τεκμηρίωση όσα έκαναν οι Ναζί στην κατοχή, καθώς και για την εφθεμελίωση των ελληνικών απαιτήσεων έναντι της Γερμανίας. Όλβιος ως της ιστορίας έσχε μάθηση, είναι ευτυχής όποιος γνωρίζει ιστορία. Τυχερός αυτός που διδάχθηκε ιστορία και παίρνει μαθήματα από αυτή. Ο στίχος αυτός από μια χαμένη τραγωδία του Ευρυπίδη πρέπει να έρχεται στο νου μας κάθε φορά που μιλάμε για την ιστορία. Για το βιβλίο του Γιώργου Χαρβαλιά, ερευνητές, καθηγητές και επιστήμονες είναι πλέον αρμόδιοι μου να μιλήσουν αναλυτικά. Εγώ, αναλογιζόμενος και τον στίχο του Ευρυπίδη, θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο και πολύτιμο δώρο για όλους μας. Και γι' αυτό τον ευχαριστώ θερμά για αυτή την προσφορά του, την οποία όλοι και όλες οφείλουμε να αγκαλιάσουμε. Κάτω τάξη από το βιβλίο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, και κλείνω τους χαιρετισμούς με τον Πρόεδρο της Ένωσης Μαρτυρικού Χωριού Καταράκτης, τον κύριο Δημήτρη Φλόρο. Προφανώς ο Δημήτρης αναφέρεται για την εκδήλωση που ήταν στον Καταράκτη σήμερα με την παρουσία του τέλος Προέδρου του κ. Προκόπη Παυλόπουλου, η οποία κατά γενική ομολογία ήταν πραγματικά πολύ πετυχημένη. Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αρταίου, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους της Πανελλήνιας Ένωσης Θυμάτων και Φίλων Θυμάτων του Μαρτυρικού Χωριού Καταράκτης Άρτας, χαιρετίζονται σημερινή εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου Γιαβόλ «Αίμα, λύθη και υποτέλεια, η άγνωστη γερμανική ιστορία», στην οποία είμαστε συνδιοργανωτές. Ευχαριστώ αθερμά τον δημοσιογράφο και συγγραφέα του βιβλίου Γιώργο Χαρβαλιά για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Ευχαριστώ επίσης θερμά τον καθηγητή κύριο Φίλη για την παρουσία του απόψε εδώ. Επιτρέψτε μου όμως να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον τέος Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, και από αυτό εδώ το βήμα για τη μεγάλη τιμή που έκανε για να έρθει και να τιμήσει με την παρουσία του στο Μαρτυρικό Χωριό Καταράκτης την εκδήλωση της επετείου των 81 χρόνων από την πυρπόληση του καταράκτη και την εκτέλεση των 18 αμάχων χωριών μας στις 26 και 27 Οκτωβρίου του 1943, αλλά και να είναι ομιλητής της εκδήλωσης. Κύριε Πρόεδρε, και πάλι εκ μέρους όλων των κατοίκων σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, το βιβλίο του Γιώργου Χαρβαλιά δεν είναι μόνο ένα ανεκτήμητο ιστορικό ντοκουμέντο που παρουσιάζει την άγνωστη ελληνογερμανική ιστορία από την εποχή του Όθωνα μέχρι τις μέρες μας.
είναι και μια πολύτιμη παρακαταθήκη για εμάς και για τις επόμενες γενιές. Η έρευνα είναι αποκαλυπτική. Οι πρωτογενείς πληροφορίες, καθώς και τα στοιχεία και τα ντοκουμέντα που παρατίθενται στο βιβλίο, καταρρύπτουν μύθους όπως αυτός για τα περίμοι ευθύνης της Γερμανίας στο ξεκίνημα των δύο παγκοσμίων πολέμων ή για τα περί συνέπειας και πληρωμής των χρεών από τη Γερμανία. Η Γερμανία, όπως εύστοχα είχε λεχθεί, είναι ο μεγαλύτερος παταχτής του πολιτισμένου κόσμου. Προκάλεσε δύο καταστροφικούς πολέμους και ποτέ δεν πλήρωσε τα χρέη της. Το βιβλίο του Γιώργου Χαρβαλιά είναι λοιπόν για ένα μεγάλο όπλο για όλους εμάς που αγωνιζόμαστε και επιμένουμε να υπενθυμίζουμε με κάθε ευκαιρία το χρέος που έχουν όλες οι κυβερνήσεις της χώρας να απαιτήσουν το αυτονόητο για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Αυτή είναι και η βασική προκαταθήκη του βιβλίου του κ. Χαρβαλιά και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Κυρίες και κύριοι, το βιβλίο είναι και τραγικά επίκαιρο με τα όσα συμβαίνουν σήμερα γύρω μας, τους πολέμους και την αδικία. Θέλω τελειώνοντας να απευθύνω με τις μικρές μου δυνάμεις μια έκκληση συνεχούς εγρήγορσης για την προάσπιση των υπέρτατων ανθρωπίνων αξιών, της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της δημοκρατίας και πάνω απ' όλα της ειρήνης. Γιατί όπως λέει και ο ποιητής μας Τάσος Λιβαδίτης, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, δεν θα πάψεις ούτε στιγμή να αγωνίζεσαι για την ειρήνη και το δίκαιο. Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον Πρόεδρο της Ένωσης Θυμάτων Καταράκτη και Φίλων Θυμάτων. Παρακούμε πάνω κύριε Χαρβαλιά και κύριε Πλόρε και κύριε Φίλη. Πριν δώσω το λόγο στον εξωθόντατο κύριο Πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρο. Γράφει λοιπόν ο Γιώργος Χαρβαλιάς στη σελίδα 1967 της πρώτης έκδοσης. Γιώργος. Ο Έλληνας Πρόεδρος Προκόπης Παυλόπουλος, υποδεχόμενος την καγκελάριο Μέρκελ, ξαναχτύπησε. Οφείλω να υπενθυμίσω την πάγια θέση μας ότι οι απαιτήσεις της Ελλάδας για το κατοχικό δάνειο και τις αποζημιώσεις από τα εγκλήματα της απάνθρωπης ναζιστικής κατοχής είναι νομικά ενεργές και δικαστικά επιδιώξιμες. Οφείλουμε δε να λύσουμε το σχετικό ζήτημα στο αρμόδιο δικαιοδοτικό φόρο, είπε ο Παυλόπουλος σε μια φανερά ενοχλημένη Μέρκελ που παρέκαμψε το ζήτημα αντιτείνοντας ένα κλισέ περί επίγνωσης της ιστορικής ευθύνης. Με αυτά τα λόγια, εξωφόρητε κύριε Πρόεδρε, σας παρακολώ το βήμα. Σεβασμιότατε, κυρία Τέως Υπουργέ, φίλη Όλγα, κύριοι Δήμαρχοι, κύριε εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, κύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Άρτας και συνάδελφα, κυρίες και κύριοι, πραγματικά μια ευτυχή συγκυρία ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ παραμονή της 28ης Οκτωβρίου 1940. Για να μιλήσουμε με αφορμή το βιβλίο του Γιώργου του Χαρβαλιά, το Ιαγόνι, πέμπτη έκδοση. Σπάνιο βιβλίο στην Ελλάδα και δει βιβλίο αυτής της υφής είχε αυτή την τύχη και αυτό είναι παρήγορο. Αλλά το βιβλίο αυτό αξίζει τον κόπο, γιατί δεν είναι απλώς μια καταγραφή των γεγονότων της ναζιστικής θεωρίας των τόπων μας. Είναι μια έρευνα τομή. Έρευνα η οποία πρώτον αποτελεί μια εθνική συνεισφορά γιατί μας βοηθάει στο να κάνουμε πράξη το δεν ξεχνάμε ποτέ ξανά. Και το δεύτερο, είμαι απολύτως βέβαιος και δεν το λέω για να απομακρύνω τον Γιώργο. Ο κύριος Φίλης θα το πει, οι συνάδελφοι, οι δικηγόροι που βρίσκονται εδώ, θα αντιλαμβάνονται. Το βιβλίο του Γιώργου σε αυτόν τον αγώνα που εμείς θα κάνουμε και θα το κάνουμε τον αγώνα, κυρίες και κύριοι. Και ελπίζω και η κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και στον αγώνα αυτό να συμπαρασταθεί. Στον αγώνα λοιπόν αυτό είναι μια μαρτυρία. Πολύ σημαντική μαρτυρία. Έχει στοιχεία, όπως θα εξηγήσω στη συνέχεια, τα οποία μας βοηθούν να απευθυνθούμε με τρόπο ολοκληρωμένο και να δείξουμε πόσο δίκιο έχουμε.
Είπα ότι είναι ευτυχή συγκυρία γιατί είναι 28 Οκτωβρίου αύριο. Επέτειος εθνική που μας αγγίζει όλους. Η επέτειος του όχι. Επέτειος του όχι που δείχνει τον ψυχισμό του ελληνικού λαού. Όπως το είσαι και στον Καταράκτη, άλλοι λαοί σε όλο τον κόσμο τιμούν το τέλος του πολέμου. Εμείς οι Έλληνες, το έθνος των Ελλήνων, απανταχού της γης, τιμά την έναρξη του πολέμου, δηλαδή την έναρξη αντίσταση. Όταν ρωτάω λοιπόν και το λέω για τα λίγα νέα παιδιά που βρίσκονται εδώ, γιατί γιορτάζουμε το όχι, η απάντηση είναι απλή. Γιατί μας θέλεις. Και αυτή είναι η μοίρα μας, αυτή είναι η αποστολή μας, αυτός είναι ο αγώνας μας, αγώνας επιβίωσης, αλλά αγώνας που δεν αφορά μόνο το έθνος των Ελλήνων. Αφορά την ανθρωπότητα. Αφορά την έννοια της δικαιοσύνης, εμπασπιότητα. Της δικαιοσύνης επί της γης. Για να θυμηθώ τη δύση του Ισαΐου από την Παλαιά Διαθήκη πέρασε και στην Καινή Διαθήκη και στην λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου η δικαιοσύνη μάθεται οι ενεργούντες επί της γης. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Και είμαστε λαός του όχι που το είπε από πολύ παλιά, από τους μυδικούς πολέμους, σαν μήνα. Και έσωσε τη μοίρα της Δύσης από τον μυδικό δεσποτισμό. Το όχι το είπε πολλές φορές αργότερα. Το είπε όμως το 21. Το είπε το 21 γιατί το 21 η εθνεγευσία είναι ένα μεγάλο όχι. Όχι στη συνέχιση της σκλαβιάς. Ήταν εκείνο το όχι που δημιούργησε το πρώτο έθνος κράτος στην Ευρώπη, που ήταν το μοντέλο για όλα τα υπόλοιπα. Πώς ξέρουν άλλοι. Ότι το έθνος κράτος της Ελλάδος με τον πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830, που είναι το τέλος, η λήξη και η δικαίωση της εθνεγερσίας του 1821. Πώς ξέρουν ότι είναι το πρώτο κράτος έθνος στην Ευρώπη, το οποίο γέννησε και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και το μέλλον του Μέτερνη και όλων εκείνων εναντίον του αγώνα των Ελλήνων, γιατί ξέραν τι ερχόταν. Η διάλυση των μεγάλων αυτοκρατορίων. Από εκείνο το όχι. Ξεπίδησε και το άλλο όχι. Το όχι της 28 Οκτωβρίου 1940. Όταν πάνδημος ο ελληνικός λαός, μέσω του Ιωάννη Μεταξάτωτε, είπε εκείνο το όχι. Το μεγάλο όχι. Απέναντι στις ορδές που έφτανε. Το οποίο κινητοποίησε όλους τους Έλληνες και χρειάστηκε μετά όλη η σύμπραξη ναζισμού και φασισμού για να περάσουν οι Γερμανοί, οι οποίοι ουσιαστικά δεν πέρασαν ποτέ από την Ελλάδα. Για να καταλάβετε ένα άλλο όχι σημαντικό. Πόσοι λαοί κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής μπορούν να επέρονται και να έχουν τη συνείδηση ίση ότι έκαναν την αντίσταση που έκαναν οι Έλληνες. Πόσοι. Να τους δούμε. Ελάχιστοι. Σχεδόν κανείς σαν και εμάς. Κάπως σέβεται. Οι υπόλοιποι είχαν περάσει. Και γιόρταζαν το τέλος του πολέμου. Εμείς δεν το είπαμε ποτέ. Από την πρώτη μέρα αντισταθήκαμε. Με πρώτη πράξη αντίστασης, όταν ο Λάκης Άντας μαζί με τον Μαρμαγεντέζο κατέβασαν τη σβάστηκα από την Ακρόπολη. Με τόσα βήματα, τόσους αγώνες. Και για να καταλάβετε τη σύνδεση του 21 με το 28 Οκτωβρίου, σας λέω ένα πράγμα. Το στίχο του Γεροπαλαμά, ο οποίος πέθανε μέσα στην κατοχή. Για να πούν οι Έλληνες, ο Σκυλιανός και η Κοντοπούλη δίπλα, σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα. Τι είπε, τι μας άφησε, εκείνος ο γέροντας πια στα τελευταία του. Δεν το άντεξε, να το δει και αυτό. Γύρισε σε όλους τους Έλληνες, σαν όταν παιδιά. Και τους είπε εκείνον τον υπέροχο στίχο. Δυστυχώς, σιγά σιγά το ξεχνάνε. Όταν ξεκίνησε ο αγώνας. Δεν είχε άλλο λόγο να τους πει παρά ένα. Μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21. Δεν έχω λόγο να σας πω άλλο κανένα. Μεθύστε με το αθάνατο κρασί του 21. Τι σημαίνει αυτό. Το όχι. Το όχι που είναι η ψυχή μας. Είμαστε λαός της αντίστασης, λαός της ελευθερίας. Χωρίς ελευθερία δεν μπορούμε να ζήσουμε. Και δεν αξίζει να ζήσουμε για να σου το πω και έτσι. Και αυτό πρέπει και σήμερα να το τιμούμε.
να το τιμούμε συνεχώς, ιδίως να το μεταλαμβαδεύουμε στις νέες γενιές. Να τους δείξουμε ότι εάν υποταχθούμε, εάν υποχωρήσουμε, εάν υποκύψουμε σε αυτές τις φαντασιώσεις, πώς εμείς οι Έλληνες να αντισταθούμε στη λάλαπα που έχει. Το δείξαμε στο παρελθόν, αυτή είναι η ιστορία μας. Δεν έχει παρά να διδάξει κανείς τα παιδιά την ιστορία για να αντιληφθούν γιατί. Δεν είναι μια ουτοπία. Δεν είναι μια μακροδοσία των Ελλήνων. Είναι το χρέος τους. Και αυτό μπορεί να γίνει πράξη. Και πρέπει να γίνει πράξη σήμερα και για τις γερμανικές αποζημιώσεις, γιατί και το βιβλίο του Γιώργου. Του Γιώργου του Καρβαλιάδη, το βιβλίο του Γιαβόλου. Είναι ένα όχι. Να μην υποστούμε τις συνέπειες της λησμονιάς, της λήθης. Το όχι στη λησμονιά και στη λήθη, το όχι στην υποταγή. Το ναι στη μεγάλη διεκδίκηση. Και κυρίως είναι ένα άλλο όχι το οποίο πρέπει να λέμε. Το οποίο είναι συνέχεια της αυτοεγερσίας. Και σήμερα και αύριο πρέπει να το θυμόμαστε πολύ περισσότερο εμείς οι Έλληνες. Ένα κομμάτι του ελληνισμού, κυρίες και κύριοι. Ένα κομμάτι του ελληνισμού, γιατί η Κύπρος είναι ανεξάρτητο κράτος. Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα κομμάτι του ελληνισμού, όπως και να γίνει. Αυτό το κομμάτι του ελληνισμού, κατά το 1/3, είναι υπό την τουρκική κατοχή. Μπορούμε, έχουμε κανένα δικαίωμα απέναντι στην ιστορία να πούμε ότι έριξε η εθνικοσία. Δεν έριξε, κυρίες και κύριοι. Τώρα τα παιδιά πρέπει να μάθουν ότι αγωνιζόμαστε και τα αγωνιζόμαστε μέχρι και η τελευταία σπιθαμή της Κυπριακής γης να απελευθερωθεί. Αυτό μας διδάσκει η Ευρωπαϊκή Επέτειος. Γι' αυτό είπα, συγγνώμη που σας κούρασα με αυτή την μακρά εισαγωγή. Θα είναι λιγότερο αυτά που θα πω στη συνέχεια, γιατί αξίζει να διαβάσετε το βιβλίο. Βρίσκομαι εδώ για να σας πω, δεν μπορώ να αποδώσω το βιβλίο. Μια τεράστια μαρτυρία. Πολύ. Είμαι εδώ για να σας πω, διαβάστε το. Δώστε το στους νεότερους. Να καταλάβουν ποιο είναι το δίκαιο μας. Γιατί ο Γιώργος τι περιγράψει. Και με διαρκή έκδοση πέμπτη έκδοση του Χρυσού. Λέει πώς συντελέστηκε αυτή η θηριωδία ιδεαλιστική και ποια είναι τα δίκαια των Ελλήνων με βάση το διεθνές δίκαιο. Και θα το πω πολύ απλά. Αυτό το δίκαιο είναι κατοχυρωμένο για την Ελλάδα. Σήμερα το αποδέχονται οι πάντες. Κάνω ένα σχήμα προθήκης τώρα για να σας πω. Αυτό το δίκαιο των Ελλήνων το είχε αναγνωρίσει το δικαστήριο της Νιρεμβέργης από το 1946 που είχε πει ότι οι Έλληνες έχουν αυτή την απέτηση. Το ξεχνάμε. Θα το βρείτε μέσα στο βιβλίο αυτό. Αυτό το έχει αποδειχθεί η ίδια η Γερμανία το 1965 ο Βακελάριος Έρχον που μίλαει για 500 εκατομμύρια μάρκα την εποχή εκείνη. Το έχει αποδειχθεί η διάσκεψη των Παρισίων του 1946. Η οποία έκανε λόγο για 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια αποζημιώσει την εποχή εκείνη. 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια της εποχής εκείνης. Και βεβαίως η μεγάλη νίκη της Ελλάδας. Από τις λίγες φορές εκείνα τα δύσκολα χρόνια μέσα στην Προεδρία της Δημοκρατίας, τα οποία σας διαβεβαιώ, ήταν χρόνια που χρειαζόταν αρκετή δύναμη ψυχής για να λυγίσει. Ο άνθρωπος, όταν ξέρει τις συνθήκες, κυρία Γερο Βασίλη, ίσως και κάποιοι άλλοι, αλλά εκείνοι ιδίως γνωρίζει πολλά από εκείνη την περίοδο. Την ικανοποίηση που ένιωσα αρχές του 2019, όταν μια ομάδα γερμανών νομικών, κορυφαίων γερμανών νομικών, με την πρωτοβουλία των Πρασίνων, που κάπω το ξεχνάτε τώρα, αλλά πάντω ευτυχώ μα άφησε να την παρακαταθήκη, τον Γκρίνεν, η επιστημονική υπηρεσία, για να το πω έτσι, τη Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανία, τη Βουλή δηλαδή. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανία δέχτηκε, είναι η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων τη Γερμανική Βουλή. Δηλαδή η δική μα επιστημονική υπηρεσία τη Βουλή. Με αίτημα των Γκρίνεν ότι οι Έλληνε έχουν δίκιο. Οι απαιτήσει του είναι ενεργέ και δικαστικώ επιδιώξιμε. Δεν έχουν παραγραφεί. Το ξεχνάμε. Πώ όμω Έλληνε το ξέρουν αυτό, κυρίε και κύριοι. Γιατί μα ρωτάνε και ρωτάνε και εμένα. Ωραία, τι κάνετε. Τι άλλο να κάνετε. Δεν χρειάζεται μια εξέγερση των ανθρώπων και των συνειδήσεων για να καταλάβουμε τι όπλα έχουμε για να αγωνιστούμε από εδώ και πέρα. Γιατί πρέπει να πιέσουμε τη γερμανική κυβέρνηση περισσότερο. Γιατί πρέπει να έχουμε συμμαχίες με άλλους λόγους που έχουν στην ίδια κατεύθυνση, ιδίως η Πολωνία. Δεν ξεχάσω το ταπεινό μου γραφείο πριν από 1,5 χρόνο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Με πήρε τηλέφωνο ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας. Και μου πέθανε να σα δω. Ήρθε ένα παιδί, είχε έρθει επίσημη επίσκεψη εδώ, ήταν ο Νίκος Βέδιας, ο Υπουργός Εξωτερικών. Και μου λέει, έχω από τον πρόεδρό μου,
τον Ντούντα, τον πρόεδρο της Πολωνίας, καλός φίλος, την εντολή να σας συναντήσω και να σας πω να κάνουμε μαζί μια κοινό συνέδριο και το κάναμε με τον European Public Law Organization, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσιοδικαίου, για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Και το κάναμε. Η Πολωνία. Και είπε, είσαι σωστό δρόμο. Δείξτε μας τον δρόμο και σε εμάς. Το ίδιο και οι Ιταλοί. Δεν είμαστε μόνοι μας. Αλλά δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, υπάρχει αυτού του είδους η γκριζάδα, αυτός ο φόβος ο οποίος πλαγιέται πάνω στον κόσμο και πλαγιέται τεχνιέντος για να πει στους ανθρώπους ότι δεν υπάρχει σωτηρία παρά μόνο με την υποταγή. Να σε μάθουν να σκέφτεσαι μόνο τι τέξεται η επιούς. Να σε μάθουν ότι το μόνο το οποίο μπορεί να διεκδικήσει είναι τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερα. Έλεγχο σε βαθμίδατε, πρέπει να τους θυμίσουμε σε όλους αυτούς μια άλλη λύση. Ευαγγελική και αυτή τη φορά. Ούκ επάρ το μόνο να είσαι άνθρωπος. Δεν αρκεί αυτό, κύριε Σπίτι. Και ιδίως σε ένα λαό σαν το λαό των Ελλήνων, ο οποίος έμαθε να πεινάει για να διεκδικεί αυτό που του ανήκει. Δεν μπορεί να συμβαστούμε. Ούτε με τη φωνή μας, ούτε με το γεγονός ότι τι να κάνει ο αγώνας είναι μάτιος. Κανένας αγώνας δεν είναι μάτιος. Μάτιος είναι ο αγώνας εκείνος που δεν δόθηκε. Αυτό να το συνειδητοποιήσουμε οι ίδιες εμείς οι Έλληνες. Είπα λοιπόν ότι οι απαιτήσεις μας είναι ολικός ενεργειάς και δικαστικός επιδιώξης και οι απαιτήσεις είναι δύο ειδών. Η πρώτη απέτηση, και αυτή συγκεκριμένη δεν ξεχνάμε, είναι το κατοχικό δάνειο. Οι Γερμανοί όταν ήρθαν με την κυβέρνηση Τσολάκοβλου μας επέβαλαν ένα δικαστικό δάνειο. Είπαν αναγκαστικά θα υποταχθείτε σε ένα δάνειο το οποίο παίρνουμε από εσάς, μας τα πήραν όλα δηλαδή από την Τράπεζα της Ελλάδας τότε, γιατί λέει πρέπει να συντηρήσουμε το στρατό κατοχής που μπήκε να μας απελευθερώσει τη θέση και τη θέση. Αυτή είναι μια ενοχική αξίωση. Είναι αξίωση από σύμβαση. Δεν είναι αδικοπρακτική όπως θα δούμε, κύριε Πρόεδρε, όπως είναι η Άλλη. Και εκεί θα το κουβεντιάσουμε τα θεατρικά όπως και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Επιδομών, αυτά τα δύο θέματα τα οποία θα συζητήσουμε ακριβώς. Αυτά πρέπει να συζητήσουμε και ίσως τότε πρέπει να δούμε, να φωνάξουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής Επιδομών της Γερμανίας να έρθει εδώ στην Άλλη. Γιατί τούτος ο τόπος βουάγει τον κύριο Ολύπηρος. Βουά με το κομμένο, με το καταράκτη, με τους λυγιάδες. Τα ξεχάσαμε. Λοιπόν είναι ενοχική η αξίωση η οποία όπως ξέρουμε έχει γίνει αποδεκτή από τη Γερμανία γιατί ο Χίτλερ άρχισε να αποπληρώνει ένα μέρος του δανείου. Ξέρουμε πόσες είναι οι απαιτήσεις μας, ξέρουμε πόσες είναι οι τόκοι, τα έχουν υπολογίσει όλα. Το Γενικό Λογιστήριο του κράτους τα έχει υπολογίσει αυτά. Αυτά δεν παραγράφονται, όπως ξέρετε και όπως ξέρουν οι νομικοί. Άρα το πρώτο σκέλος δεν παραγράφεται ούτως ή άλλως. Πέραν το ότι δεν υπήρξε καμία δυνατότητα παραγράφης, αλλά δεν υπάρχει νομική δυνατότητα παραγράφης. Δεύτερον, η αδικοπρακτική, να το πω κατά το 1914 του αστικού κώδικα, για τα δικά μας, για τα καθημά μας. Η αδικοπρακτική ευθύνη της Γερμανίας για την αριστική θηριωδία, δηλαδή ανθρώπινα θύματα και καταστροφές. Αυτή είναι μια αξίωση η οποία απορρέει ευθέως από το διεθνές δίκαιο. Ποια είναι η νομική μας βάση? Είναι το άρθρο 3 της 4ης Σύμβασης της Χάγης του 1907, όπως συμπληρώθηκε από τα άρθρα 46 και 47 του Δικαίου Νόμων και Εθήμων του Πολέμου στη Ξηρά. Μας δικαιώνουν απόλυτα. Αυτά χρησιμοποίησε, Πρόεδρε, το δικαστήριο της Νιρεμβέργης το 1946. Διαβάστε, τα γράφει ο Γιώργος μέσα στο βιβλίο του. Και είπαν όλοι αυτοί οι λαοί και εμείς μέσα, έχουμε δίκιο. Από αυτές τις αξιότητες παραιτηθήκαμε ποτέ, λένε οι Γερμανοί. Ξέρετε, υπονόησα στην αρχή. Έχετε παραιτηθεί. Έκαναν μάλιστα και τέτοιε αθλειότητε διαρροέ. Τάχα ότι υπήρχαν κρυφέ συμφωνίε Ελλήνων πολιτικών μεταξύ των οποίων του Κωνσταντίνου Καραμαλή τόλμησαν να πιάσουν το στόμα του στον Κωνσταντίνο Καραμαλή να δημιουργήσουν όλε εκείνε τι αθλειότητε με την υπόθεση Μέρτελ για την οποία ζητά συγγνώμη ήδη μετά. Αλλά λογικέ έμεινε, κυρίε και κύριοι. Δυστυχώ στον τόπο μα πιστεύουμε και αυτέ τι αθλειότητε. Ακόμα και στο όνομα των μεγαλύτερων πολιτικών που ανέδειξε η σύγχρονη Ελλάδα. Και είναι κρίμα. Γι' αυτό το λόγο αυτές οι απαιτήσεις ουδέποτε παραγράφησαν. Ποτέ.
Αυτές οι απαιτήσεις παραμένουν ενεργές. Πολλό μάλλον όταν οι Γερμανοί λένε ότι το 1953 όταν έγινε η διάσκεψη των σύμφωνων του Λονδίνου, τότε λέει, χαρίστηκαν στη Γερμανία όλα αυτά, δεν είχε να τα πληρώσει, χαρίστηκαν. Όχι κυρίες και κύριοι, πάλι το περιγράφει ο Γιώργος. Το 1953 στο Λονδίνο συμφωνήθηκε ότι ήταν δύο οι Γερμανίες, δεν είχε μία ανωνική προσωπικότητα η Γερμανία, πια, γιατί είχαν ψυχρό πόλεμο, ανατολική, δυτική, και επομένως δεν μπορούσε να εκπληρώσει υποχρεώσεις, αυτές θα μπορούσαν να εκπληρωθούν μόνο μετά την ένωση των δύο Γερμανιών και την νομική υπόσταση, την ενιαία διεθνή νομική προσωπικότητα της Γερμανίας, η οποία επισυνέβη το 1990. Και τότε υπογράφηκε το Σύμφωνο Ειρήνης, το οποίο προέβλεπε το Σύμφωνο, όπως ξέρετε, του Λονδίνου του 1953. Είναι η Συμφωνία 2+4. Τέσσερις σύμμαχοι νικητές και οι δύο Γερμανίες. Από εκεί έρχονται οι απαιτήσεις να ενεργές. Ποτέ παραιτηθήκαμε από τίποτα από το 1990 και μετά. Φυσικά και όχι, και κανείς δεν το πάει να το πει. Αλλά και το κυριότερο. Τι παραγράφει, πόσα χρόνια πέρασαν από το 90. Από το 90 που αρχίσαμε να έχουμε πλέον δυνατότητα αξιώσεων, έχουμε συνεχείς ρηματικές διακοινώσεις. Οι νομικοί ξέρουν ότι όταν κάνεις τη ρηματική διακοινώση διακόπτεται κάθε παραγραφή, κι αν υπάρχει. Αυτά ήδη είναι το οποίο εμπειρογνωμόνω και κατέληξε. Αυτό το οποίο λέω και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αυτό που έλεγα στην κυρία Μέρκελ, αυτό που έλεγα στο φίλο μου που έρχεται το βράδυ, γιατί ένας ωραίος Γερμανός, δημοκράτης Γερμανός, ο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ, αλλά είναι εκτελεστικός πρόεδρος, όπως ξέρετε. Και γι' αυτό όταν ήρθε να επισκεφτεί στην πρώτη επίσημη επίσκεψη, το θυμάμαι τη γυναίκα μου, πήγε στο Χαϊδάρι, προσκύνησε και μετά έρθει στην Προεδρία. Και τώρα πάει στη Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσει το Μουσείο του Ολοκαυτώματος που πάει και αυτό φέρει την υπογραφή μου ως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εγώ έχω υπογράψει το διάταγμα με το οποίο γίνεται το μουσείο αυτό, το οποίο γίνεται με λεφτά της Γερμανίας, και γι' αυτό πάω στα Γερμανικά εκεί. Και μετά, με μια σκάλα στην Αθήνα λόγω εκδημοτικίας, πάει στη Μαρτυρική Κάνδυνα. Στη Μαρτυρική Κάνδυνα. Εκεί, όπου υπάρχει επιγραφή των ιδίων των Γερμανών, την έβαλαν επίτηδες για να δείξουν ποιοι είναι. Εδώ κάποτε ήταν η Κάνδυνος. Αυτά γράφει η επιγραφή, υπάρχει ακόμα. Αυτά όλα πρέπει να τα διεκδικήσουμε, να συνεχίσουμε τις ρηματικές διακοινώσεις, τις συμμαχίες μας, να τις ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο και κυρίως να καταγγείλουμε ευθέως τη Γερμανία. Η στάση της Γερμανίας δεν είναι μόνο μια στάση εναντίον της Ελλάδας. Είναι στάση εναντίον του ευρωπαϊκού πολιτισμού, γιατί ο νομικός πολιτισμός της Ευρώπης είναι μέρος του ευρύτερου ευρωπαϊκού πολιτισμού. Κάθε πολιτισμός έχει πολλές πτυχές. Μια πτυχή του πολιτισμού και κρίσιμη για να συναρτάται αμέσως με τη δημοκρατία είναι ακριβώς ο νομικός πολιτισμός. Όταν η Γερμανία, η κρατεά Γερμανία, ξεχνάει τι έκανε, μας οδηγεί στη λύθη και έρχεται λέει, δεν οφείλω τίποτα. Της λες οφείλεις, το λέει η νομική σου υπηρεσία. Δεν απαντάει. Της λες κάτι πολύ απλό. Δεν σου ζητάνε μονομερός, γιατί αυτά τα περί μονομερός να γράψουμε στον προϋπολογισμό μας, στις απαιτήσεις μας, ξέρετε, αυτοί είναι λεονταρισμοί, οι οποίοι είναι για το Θεαθήνα της ανθρώπης. Και συγγνώμη για να πω και την έκφραση, το άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δεν προσφέρουν οι γερμανικές αποσυμμένες, ξέρετε, για τέτοιου λαϊκισμού στον χώρο της πολιτικής. Γιατί μας βλάπτουν, γιατί είναι αντίον του δικαίωμα που θα λέμε ότι μπορεί να ενεργήσουμε έτσι. Βοηθάμε τη Γερμανία να βρει διεξόδους, όταν μπορούμε να την οδηγήσουμε και να τη πούμε. Σε καταγγέλνουμε και εμείς και οι άλλοι λαοί, διότι ενώ τι σου ζητάνε, να πάμε στο δικαστήριο της Χάγης. Τόσο απλό. Έχεις δίκιο, είσαι ισχυρή, γιατί τα διεθνή δικαστήρια, ξέρετε, έχουν αυτή την επιρροή από τους ισχυρούς. Εμείς δεν φοβόμαστε αυτή την επιρροή, της λέμε. Και εκείνη αρνείται. Γιατί αρνείται, γιατί φοβάται. Γιατί ξέρει τι έχει άδικο. Αυτό πρέπει να αναγνωρίσει ο παντού. Μέχρι να καταλάβει ο γερμανικός λαός ποιο είναι το μέγεθος της αθλειότητας της Γερμανίας αυτή τη στιγμή που αρνείται αυτές τις αξιώσεις της Ελλάδας. Θα μου πείτε γιατί επιμένουμε εμείς οι Έλληνες. Δεν είμαστε λαός της ειδικής και μας το τελειώνει η κρίση. Είμαστε όμως λαός, όπως είπαστε βασικότητα προηγουμένως, ο οποίος μάχεται υπέρ της δικαιοσύνης. Και το αίμα των τραγικών αθώων θυμάτων
που χάθηκαν από την αριστική κυριαρχία. Δεν ζητάει εκδίκηση. Ζητάει όμως δικαίωση. Και αντιλαμβάνεστε την αντίστοιξη ανάμεσα στις δύο αυτές θεμελιώδεις έννοιες. Αυτή την αντίστοιξη κάνει το γιαγό του Γιώργου Καρβαλιά. Τον ευχαριστούμε θερμά και τον ευχαριστώ θερμά για τις αναφορές που κάνει προσωπικά σε μένα. Ευχόμαστε κι άλλοι, δύσκολο πια, γιατί οι δημοσιογράφοι της κοπής του Γιώργου Καρβαλιά δεν είναι εύκολο να βγουν και στο μέλλον. Είναι οι εποχές τέτοιες που δυστυχώς δεν υπάρχουν. Τον ευχαριστούμε θερμά, τον ευχαριστώ θερμά και εγώ προσωπικώς για όλα όσα έχουμε βιώσει και τον έγραψε αυτό το δοκείο. Εύχομαι να είναι καλή τάξη του, όχι για να υπάρξουν κέρδη για τον ιδιωτικό γιουβιλέο. Δεν το έγραψε. Να το διαβάσουν πολύ και μέσα από αυτό το βιβλίο να καταπολεμήσουμε τη λύθη. Και να πούμε και μέσα από αυτό το βιβλίο, γιατί το γράφει, ας μην το καταλάβουμε απλά, αυτό το βιβλίο. Δεν ξεχνάμε ποτέ ξανά. Χρόνια πολλά για την αυριανή μέρα και σας ευχαριστώ πολύ. <πέρα, σχεδιά> <πέρα, σχεδιά> Πριν από 5-6 μήνες έγινε στον Πειραιά ένα συνέδριο για τις γερμανικές επανορθώσεις που ζημιώνουν στην Παραγωγή. Εκεί είχα την τιμή να παρευρεθώ κι εγώ ως πρόεδρος του συλλόγου μας εδώ. Ήταν πολλοί ομιλητές. Υπήρξε ένας ομιλητής, ο οποίος τον ακούγονταν φωνές ότι μετά από τόσα χρόνια που δικαιούμαστε από ζημιώσεις, ο ομιλητής αυτός, ξέρετε τι είπε, τα εγκλήματα της ανθρωπότητας είναι παράγραμμα. Μαντεύει ποιος είναι αυτός ο μιλητής, ο Παυλόπουλος. Πιστεύω ότι πάει πολύ καλά ο διάλογος, κύριε Πρόεδρε, του Δημοτικού Συλλόγου και θα έχει συνέχεια, κύριε Πρόεδρε, της Ελληνικής Δημοκρατίας. Φαντάζομαι πολύ σύντομα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε και κύριε Δήμαρχε, θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα ειδικό θέμα για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Και πιστεύω, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτά τα μαθαίνει η γερμανική πρεσβεία, ότι το θέμα κουβεντιάζεται. Και οι Έλληνες το διεκδικούν με μεγαλύτερο πάθος. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στον κύριο Γεώργιο Φίλη,
Εγώ αισθάνομαι και μια συγκίνηση όταν βλέπω παιδιά που ήταν στην ηλικία των παιδιών μου και των μαθητών μου να έχουν διανύσει μέσα σε λίγα χρόνια τόσο μεγάλα διαστήματα. Ο Γιώργος Φίλης είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων και στρατηγικής στο Lindra College Λευκοσίας, όπου διδάσκει μαθήματα στους τομείς των ευρωπαϊκών πολιτικών και οικονομικών ζητημάτων, διεθνών σχέσεων και διεθνούς πολιτικής οικονομίας. Διδάσκει επίσης το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Γεωπολιτική Ανάλυση, Γεωστρατηγική Σύνθεση και Σπουδές Άμυνας και Διεθνούς Ασφάλειας του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονα Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, όπως και σε άλλες σχολές των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Παραδίδει μαθήματα πάνω σε γεωστρατηγικά ζητήματα Ρωσίας-ΝΑΤΟ, καθώς και ενεργειακή ασφάλεια και ασφάλεια πόρων. Είναι καθηγητής του International Baccalaureate Diploma, του Κολεγίου Αθηνών Ψυχικού, είναι μέλος του Ινστιτούτου Ασφάλειας και Άμυνας, καθώς και διευθυντής του δισεογραφικού ιστοτόπου Defense Point GR της Αιγής Εκδοτική, ενώ λειτουργεί σε θεσμικό επίπεδο ως σύμβολο στην κατάρτιση κυβερνητικού έργου στους τομείς της ειδικότητάς σου σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στις διεθνείς σχέσεις και γεωπολιτική ανάλυση από το Πανεπιστήμιο του Ντάραν του Ηνωμένου Βασιλείου. Η διδακτορική του διατριβή αφιερώθηκε στη συστηματική ανάλυση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας-Ρωσίας-Δύσης με βάση τη γεωπολιτική μεθοδολογική προσέγγιση, με ιδιαίτερη επικέντρωση σε θέματα ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις διεθνείς σχέσεις από το ίδιο Πανεπιστήμιο, καθώς και πτυχίου στις οικονομικές επιστήμες από το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδας. Εγώ είμαι περήφανος, Γιώργο, που οι μαθητές μας έχουν διαπρέψει στους τομείς, σε όλους τους τομείς της επιστήμης και των γραμμάτων. Έχεις τον λόγο λοιπόν να μιλήσεις για αυτό το ενδιαφέρον θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σεβασμιότατε, εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρία Βουλευτή, τοπικοί άρχοντες, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου ολόψυχα για αυτή την τιμητική πρόσκληση να έρθω και να μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Φανταζόμενος ότι ο εξοχότατος κύριος Πρόεδρος θα εξαντλήσει στον χρόνο φυσικά που έχει το θέμα των αποζημιώσεων και όλων αυτών τα οποία λάμβανε χώρα των φρικαλαιοτήτων κατά τη διάρκεια της καλοκής, θεώρησα ότι εγώ πρέπει να μιλήσω για μια διαφορετική οπτική του βιβλίου, την οποία θεωρώ ότι ο Γιώργος θα ήθελε να πούμε για τη γεωπολιτική. Βέβαια, δεν μπορώ να μην πω ότι στην τελευταία σελίδα είναι τρομακτικό. Στην 508 σελίδα, δηλαδή έχει 500 σελίδες στο βιβλίο, είναι προς ανάγνωση και μελέτη λοιπόν, έχει ευρετήριο μαρτυρικών τόπων. Δηλαδή θέλω κάποιος να σκεφτεί σε ποια χώρα του πλανήτη, αντί να βρει ευρετήριο, ξέρω εγώ, ονομάτων, ευρετήριο όρων διεθνών σχέσεων γεωπολιτικής, θα βρει ευρετήριο μαρτυρικών τόπων. Εγώ είμαι εδώ σε 66. Εκεί μέσα. Από κάθε γράμμα ξεκινάει, από κάθε μέρος της Ελλάδος έρχεται και όπως λοιπόν είναι κατανοητό αυτό που είπε και ο ψηφότατος κύριος Πρόεδρος, γιατί συνέβη αυτό, διότι όπως πάλι πολύ σωστά είπε, δώσαμε αγώνα. Ο μάταιος αγώνας είναι αυτός ο οποίος αυτός που δεν δίνεται είναι ο μάταιος. Εμείς δώσαμε αγώνα και νικήσαμε. Βασικός λόγος της ήττας του Άξονος στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η Ελλάδα. Βασικότατος λόγος. Για ποιο λόγο, μας τα είπε ο ίδιος ο Χίτλερ στη Βουλή. Εν πάση περιπτώσει, στο κοινοβούλιο εκεί που μίλαγε μπροστά στα SS και σε όλους τους εθνικοσοσιαλιστές, είπε, έβλεψε το εγκόμιο του Έλληνος στρατιώτη. Επί της ουσίας, η ελληνική εκστρατεία των Γερμανών καθυστέρησε καθοριστικά την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα προς την εναντίον της Ρωσίας, που επί της ουσίας αυτό το οποίο έγινε ήταν να τους πιάσει ο χειμώνας τους Γερμανούς και να μην καταφέρουν την πρώτη χρονιά της επιχείρησής τους, 6 μήνες να καταλάβουν τη Μόσχα και μετά όλα ακολούθησαν την ιστορία. Επίσης, η μάχη της Κρήτης διάλυσε όλο το δόγμα μάχης
των Γερμανών για επίθεση μέσω με τους αλεξιπτοντιστές και όλο αυτό το οποίο είχαν αναπτύξει, το οποίο ήταν επιτυχές στο δυτικό μέτωπο, όπου το χρησιμοποίησαν για να καταληφθούν οι κάτω χώρες και το Βέλγιο με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, στους κριτικούς δεν έπεσε όμως αυτό το κόλπο. Και έγιναν επίλεκτο πεζικό από εκεί και ύστερα οι αλεξιπτοντιστές. Άρα λοιπόν η Ελλάδα ήταν κρισιμότατος παράγοντας για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ας μην ξεχνάμε ότι οι σύμμαχοι χρησιμοποίησαν και την Ελλάδα ως προπέτασμα για το πού θα γινόταν η εισβολή. Έτσι, για το πανηγόταν το δεύτερο μέτωπο επιχείρησης που ζήταγε ο Στάλιν από την πρώτη στιγμή από τον Τζόρτσιν. Είχαν χρησιμοποιήσει την Ελλάδα οι σύμμαχοι για να πούν ότι θα αποβιβαστούν στην Πελοπόννησο οι δυνάμεις, οι σύμμαχοι, αλλά τελικά βέβαια πήγανε στην Ιταλία. Σε κάθε περίπτωση, το αντάρτικο το οποίο δημιουργήθηκε και λειτουργήσε στην πατρίδα μας ήταν ίσως το πιο σημαντικό από όλα τα αντάρτικα τα οποία έγιναν και λάβανε χώρα σε όλες τις κατεχόμενες χώρες. Και σίγουρα λοιπόν οι Γερμανοί είχαν μεγάλα προβλήματα με εμάς. Τώρα, αυτό όμως το οποίο περιγράφεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο βιβλίο και εγώ ως ένας θεράπων της επιστήμης των διεθνών σχέσεων και ειδικά του επιχειρηματικού μοντέλου της γεωπολιτικής, θα ήθελα να υπογραμμίσω 2-3 σημεία τα οποία, κατά την άποψή μου, δίνουν πολύ μεγάλη αξία σε αυτό το βιβλίο. Ο Γιώργος Χαρβαλιάς, μέσω της ανάλυσης που κάνει, έχει πρώτον γύρω δημοσιογραφικό τρόπο γραφής, που σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχει ροή, υπάρχει ένταση στο γραπτό του. Άρα μπορούμε, το ρουφάει ο αναγνώστης γρήγορα και θέλει να το διαβάσει. Αλλά έχει τρομακτικό πλούτο πηγών, τις οποίες οι περισσότερες δεν είναι γνωστές στους Έλληνες και ούτε σε μερικές, όπως αρκετές μάλλον, μερικές, τις οποίες διάβασα για να χτίσει το επιχείρημά του. Και το βασικό του επιχείρημα νομίζω ότι είναι το εξής. Πέραν βέβαια ότι αποτελεί ένα ντοκουμέντο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από την πατρίδα μας για να θεμελιώσει τα παράγοντα δικαιώματά της στις αποζημιώσεις. Το βασικό είναι ότι ο Γιώργος Χαρβαλιάς βλέπει τη μεγάλη εικόνα. Και ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Είναι αυτό το οποίο μας εξηγεί ότι ο ναζισμός δεν ήταν απλή παρένθεση στην ιστορία της Γερμανίας. Ήταν απλά μία έκφανση του εθνικισμού της. Ήταν δηλαδή, κούμπωνε απολύτως μέσα στο μοντέλο το οποίο είχε αναπτύξει η Γερμανία από την εποχή του Bismarck, δηλαδή τα μέσα του 19ου αιώνα, όπου έγινε η ενοποίηση της Γερμανίας, για να βρει, όπως έλεγε ο Κάιζερ, μία θέση στον ήλιο. Άρα λοιπόν, ο ναζισμός που πολλοί Γερμανοί προσπαθούν να πούνε εντάξει, ήταν μία παρένθεση άσχημη, αλλά στα ξεχάσουμε περασμένα ξεχασμένα, όχι. Δεν ήταν. Ήταν μέσα στα πλαίσια του παγερμανισμού, όπως πολύ σωστά αναφέρεται στο βιβλίο και αναλύεται, ο οποίος παγερμανισμός έχει και χαρακτήρα ρατσιστικό, γιατί οι Γερμανοί προφανώς βασίστηκαν στην έννοια του αίματος, της καθαρότητας της φυλής και χρησιμοποίησαν τον συγκεκριμένο όρο για να επιτύχουν συγκεκριμένα γεωπολιτικά αποτελέσματα. Και το πιο ενδιαφέρον που μου έκανε εντύπωση σε αυτή την συζήτηση και την ανάλυση του είναι ότι το ξεκίνησε όντως από το 19ο αιώνα την ανάλυση του για την Γερμανία και μίλησε για πράγματα τα οποία πολύ λίγοι στην Ελλάδα γνωρίζουν. Μίλησε για το πρόγραμμα του Σεπτέμβρη. Ποιος γνωρίζει τι είναι το πρόγραμμα του Σεπτέμβρη, θα το μάθετε στο βίντεο, αλλά επιτρέψτε μου να πω κάτι, γιατί είναι ένα τριχιαστικό, το οποίο όταν το λέω στους φοιτητές και αυτοί που άμα δεν γνωρίζουν το ξέρουν. Όταν ξεκίνησε ο πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, τον οποίο όντως οι Γερμανοί το ξεκινήσανε, και αυτό για ποιο λόγο, διότι φοβήθηκαν την άνοδο της Ρωσίας επί της ουσίας και θεώρησαν ότι καλύτερα να πολεμήσουμε τώρα παρά να πολεμήσουμε σε 5 ή 10 χρόνια, γιατί οι Ρώσοι θα έχουν φτιάξει τους σιδηροδρόμους, θα έχουν βιομηχανιστεί, θα έχουν αυτή την παραγωγή τους. Άρα, μεγάλε Κάιζερ, θα χάσουμε. Όταν ξεκίνησε λοιπόν ο πόλεμος, το Σεπτέμβριο του 2014, τον Αύγουστο του 2014,
Το Σεπτέμβριο λοιπόν ο Πρωθυπουργός, ο καγκελάριος της Γερμανίας εκείνης εποχής μαζί με τον Κάιζερ είπε ότι πρέπει πλέον να ανακοινώσουμε γιατί πολεμάμε. Γιατί όλοι πηγαίνανε χαρούμενοι στον πόλεμο τον Άγουστο του 14 από όλους τους λαούς και νομίζανε και λέγανε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει όλους τους πολέμους και τα Χριστούγεννα θα είμαστε στο σπίτι μας και θα τραγουδάμε Βαϊνάχεν. Λοιπόν, δεν έγινε έτσι. Και τι είπαν οι Γερμανοί, για ποιο πράγμα πολεμάνε. Αν το διαβάσει κάποιος το πρόγραμμα του Σεπτέμβρη, πολεμάνε για την τελωνιακή ένωση της Ευρώπης. Ακριβώς. Μίτελ Ευρώπα το ονόμασαν, και Τρευρώπη. Και έχουν ένα κάρο όρους, τι σημαίνει το συγκεκριμένο πράγμα. Φτάνουμε στο επίπεδο που να λένε ότι θα υποκρινόμεθα, ας πούμε, ότι οι Βέλγοι έχουν ανεξαρτησία, αλλά φυσικά θα κάνουν τους δρομείς. Η Τελωνιακή Ένωση, δηλαδή, ακαδημαϊκός, ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών, εμπορευμάτων και κοινή στάση έναντι τρίτων όταν πρόκειται για εμπορικές διαπραγματεύσεις, αυτό σημαίνει Τελωνιακή Ένωση, ήταν λοιπόν το πρώτο σχέδιο και δικαιολογητική βάση των Γερμανών για το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Φυσικά, μετά ο φίλος Γιώργος κάνει ολόκληρη την ανάλυση και τη συνδέει πώς ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς, αγαπητοί φίλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε για να μην ξαναέχουμε πόλεμο Γερμανίας-Γαλλίας. Έτσι. Αλλά δεν είναι τυχαίο, όπως αναφέρεται και στο βιβλίο, ότι οι ίδιοι Γερμανοί, ακριβώς μετά τον πόλεμο, ενώ δεν αναφέρουν στις δηλώσεις τους στην έννοια του έθνους, για να μην μας πούνε πλέον ότι αποναζιστοποιηθήκαμε, έτσι, μιλάνε για την Ενωμένη Ευρώπη. Διότι οι Γερμανοί γνωρίζανε ότι έχουν τέτοια ισχύ οικονομική, ακόμα και μετά τον πόλεμο, και τέτοια ισχύ βάση βιομηχανική, που αργά ή γρήγορα πάλι θα παίρνανε κεφάλι σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να διαβαστεί αυτό το βιβλίο για να καταλάβουμε λοιπόν ότι αυτό το οποίο έγινε, αυτό το οποίο είδαμε το 14 που είπαν οι Γερμανοί που πολεμήσανε, για το ίδιο πράγμα πολεμάγανε και οι Ναζί μετά. Το αναφέραν οι Ναζί ότι πάμε να ενοποιήσουμε την Ευρώπη σε οικονομικό επίπεδο για να έχουμε τη βάση, την νομιμοποιητική απέναντι στις άλλες μεγάλες δυνάμεις. Χρησιμοποίησαν την έννοια της geopolitik, δηλαδή της γεωπολιτικής στο Μεσοπόλεμο. Ο Haushofer, ο πολύ γνωστός αυτός γεωπολιτικός αναλυτής, ο οποίος ήταν στρατηγός, ντόκτορ, προφέσορ, είχε πολλά και οι Γερμανοί τα βάζουν όλα, σιδηρόδομος όλες τις εμπασπίσεις ακαδημαϊκές περκαμινές, επί της ουσίας, προσπάθησε να αποδιγετήσει τον Χίτλερ μέσω του Ρούντολφ Χεσ για να του δώσει και να τον μοιήσει στη γεωπολιτική. Λοιπόν, σίγουρα λοιπόν όλη η γεωπολιτική θεωρία και μάλιστα η λέξη γεωπολιτική έχει ξεκινήσει από τον Ρούντολφ Κιέλεν, ο οποίος ήταν ο Σουηδός, ο οποίος ήταν φιλογερμανός, ο οποίος την ανέπτυξε την θεωρία του, τη γεωπολιτική, κατά τη διάρκεια, λίγο πριν και κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και επίσης, ο βασικός, η έννοια του Lebensraum που λέμε, δηλαδή του ζωτικού χώρου, αναπτύχθηκε από έναν Γερμανό, τον Friedrich Ράξελ, ο οποίος ήταν, πώς να το πω, ασχολούνταν με τα φυτά και τα ζώα, ήταν ζωολόγος, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο, το Lebensraum, και το πήραν οι Γερμανοί και το Lebensraum του Friedrich Ράξελ στις αρχές του 20ου αιώνα το μεταφέρανε την έννοια του ζωτικού χώρου των ζώων στο ζωτικό χώρο των ανθρώπων. Μιλάμε για τον απόλυτο κοινωνικό δαρβινισμό, το οποίο οδήγησε στο έκτρωμα και στην κτηνοδία του κοινωνικού δαρβινισμού, πλέον που πήρε και DNA βιολογική παράμετρο, το Ναζί. Άρα λοιπόν οι Ναζί δεν ήταν αυτό που λέει out of the blue, που λέμε στο χωριό μου με τα πολλά αγγλοξαξονικά που έχω. Είναι αυτό που λέει ο Γιώργος. Έχει βαθιές ρίζες μέσα στο γερμανικό εθνικισμό. Βαθύτατες ρίζες. Και θα το πάω ακόμα παραπέρα. Επέτρεψέ μου, φίλε Γιώργο. Ξεκινάει από τους Γότθους αυτή η ιστορία. Δεν ξεκινάει απλά από τον Μπίσμαρκ. Ξεκινάει από όταν στέλνανε στους Ρωμαίους, όταν ο μεγαλύτερος στρατηγός του Βυζαντίου, ο Βελισάριος, βρισκόταν άντε πόρτας
στη Ρώμη να την απελευθερώσει και τους έλεγε στους Ρωμαίους της Ρώμης, γιατί θέλετε, λέει, τους Γρεκούς από την Κωνσταντινούπολη και δεν θέλετε εμάς. Ξεκινάει από τους Γότθους και μετά πάει στους Φράγκους. Και σεβασμιότατε, η βάση όλης αυτής της κατάστασης είναι ποιος θα έχει τα πρωτεία στο μεσαιωνικό ρωμαϊκό κράτος και από Ρωμιούς, σεβασμιότατε, μας ονόμασαν Γρεκούς. Αυτοί μας ονόμασαν Γρεκούς. Γιατί θέλανε να σφετεριστούν τον τίτλο του Ρωμαίου Αυτοκράτορα και τα πρωτεία στην Χριστιανοσύνη και κάνανε αυτά τα οποία κάνανε από τον Καρλομάγνο και μετά και φτιάξανε την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Ρωμαϊκού Έθνους, του Γερμανικού Έθνους, με συγχωρείτε, και από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Τότε από Ρωμαίους, δηλαδή αυτό που λέμε Βυζαντινούς εμείς, Ρωμαίους όμως, Ρωμανία έλεγαν τον εαυτό τους εκείνη την εποχή, μας βαφτίσανε Γρεκούς, γιατί θέλαν να σφετεριστούν όλη την πρωτοκαθεδρία της Ρωμιοσύνης. Και όταν ήρθαν εδώ, όπως πολύ ωραία το αναφέρει σε μία σελίδα του ο Γιώργος, όταν έγινε η Επανάσταση και ήρθαν εδώ οι Φιλέλληνες, οι Γερμανοί, έχοντάς μας ως Γρεκούς, μα λένε, μα αυτοί δεν λέγονται Γρεκοί, λένε τον εαυτό τους Ρωμαίους, Ρωμιούς. Οπότε δεν είναι κανονικοί Έλληνες, δηλαδή, λεγόμασταν εμείς Ρωμαίοι. Στο Μεσαίωνα, επειδή θέλουν να πάρουν τα πρωτεία μας, λένε Γρεκούς, και τώρα που ερχόμαστε εδώ, μας λένε, μα αυτοί είναι Ρωμαίοι. Σελίδα 139. Το ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, σε συνεργασία με τη Γερμανική Πρεσβεία και την Ευγενική Χορηγία, βεβαίως, της Deutsche Bank και της Deutsche Telekom, κάναμε συνέδριο. Λέει, λοιπόν, ο Hans Eidenader στο συνέδριο αυτό, όπως το αναφέρει και ο Γιώργος. Οι Φιλέλληνες, όπως είναι οι φίλοι των Χελένεν, ενώντας με τον όρο αυτό τα μεγάλα πνεύματα της κλασικής εποχής ορισμού, θέλησαν να βοηθήσουν τους κατοίκους των ευγενών αυτών περιοχών, ώστε να απελευθερωθούν από την έξωθεν και μάλιστα μαμεθανική κυριαρχία. Έγραφε στην παρέμβασή του ο Eidenader. Όμως, εκτός από τη φρικτή βρωμιά και την απόλυτη ένδυα, συνάντησαν εδώ κατοίκους που αυτοαποκαλούνταν Ρωμιοί και θα ήταν κάτι ανάλογο με τους Ρωμά της Ρουμανίας. Δηλαδή, συνδέεται η έννοια του Ρωμαίου με το Ρωμά και καταλαβαίνετε το ρατσιστικό που υπάρχει πίσω από αυτό. Έτσι. Τους Ρωμά της Ρουμανίας, στους νεοέλληνες, καταλήγει ο Γερμανός καθηγητής, είχε δοθεί η ευκαιρία να συμπεριφέρονται όπως οι αρχαίοι Έλληνες και αυτοί δεν τη χρησιμοποίησαν. Οι στρατιώτες από τη Βιρτεμβέργη, την Ελβετία και τη Βαβαρία, που υπηρέτησαν σε επαγγελματικό στρατό, επέστρεψαν στους πατρίδες τους και ειδικούνταν για κάποιους παμπώνιους απατεώνες. Λοιπόν, θέλω να πω ότι οι Γερμανοί δυστυχώς, μας έχουν άχθη. Να το πω πολύ απλά. Γιατί μας έχουν άχθη? Γιατί πολύ απλά, όπως είπε και ο Νίτσε, ό,τι και να γινόταν παντού έβρισκε τον Έλληνα μπροστά. Αυτό ακριβώς. Μας έχουν άχθη. Από τότε που θέλανε να κυριαρχήσουν στην Ευρώπη, εμείς τους εμποδίζαμε. Από τότε που θέλανε να ανακαλύψουν πράγματα, τα είχε ήδη ανακαλύψει ο Έλληνας. Καταραμένοι Έλληνες. Καταραμένοι Έλληνες. Και όταν λοιπόν φτάσαμε εδώ, τους κάναμε χαλάστρα με τους Ρουμανούς. Όταν δηλαδή φτάσαμε στον 20ο αιώνα, στο 19ο και τον 20ο αιώνα, εδώ είναι ένα άλλο πάλι σημείο φοβερό, το οποίο αναλύει ο Γιώργος με τον πλέον επιτυχή τρόπο, είναι η σύνδεση της Γερμανίας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που δυστυχώς τη βλέπουμε ξανά την ίδια σύνδεση με την Τουρκική Δημοκρατία. Είμαστε στα πρόθυρα να πάρουν Eurofighter. Και τι τους λένε οι Τούρκοι, λένε, δεν θα πειράζει τους Έλληνες όμως θα τα πάρετε, οπότε εμείς θα βάλουμε φανάρια στο Αιγαίο, όπως καταλαβαίνετε, και θα τους σταματάμε. Λοιπόν, και μετά αφού θα πάρουν τα Eurofighter, θα τους πούμε στους Γερμανούς, εντάξει παιδιά, τώρα μην τους δίνουμε άλλα, γιατί μας κάνουν παραβιάσεις. Λοιπόν, τα αναφέρει όλα ξεκάθαρα. Τι θέλουν οι Γερμανοί? Οι Γερμανοί στο πρώτο και στο Μεσοπόλεμο, μάλλον ειδικά στο πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θέλανε μια ολόκληρη Οθωμανική Αυτοκρατορία και θέλανε να φτιάξουν αυτό που λέμε τον σιδηρόδρομο Βερολίνου-Βαγδάτης,
ο οποίος θα μετέφερε πολύ γρήγορα τα στρατεύματα του, κίνηση κατ' εσωτερικά γραμμά κατά Μπάζι Λίντερχαρτ, αγαπητέ Γιώργο, να μεταφέρουν τα στρατεύματα του στη Μεσοποταμία, ώστε να ελέγχουν τα πετρέλαια και κυρίως να έχουν πρόσβαση στο Ιράν και δυτικό στην Ινδία να χτυπήσουν τους Βρετανούς. Για να συμβεί αυτό, έπρεπε η Οθωμανική Αυτοκρατορία να είναι φιλογερμανική και η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα έπρεπε να είναι ολόκληρη, φυσικά. Όμως, μνημονιάκι, μνημονιάκι. Γιατί όταν θα τους φτιάχνανε όλο το σιδηρόδρομο, είχαν προβλέψει εκατέρωθεν των σιδηρογραμμών να είναι απολύτως ελεγχόμενο το έδαφος για μέχρι πολλά χιλιόμετρα από τη μία πλευρά του σιδηρόδρομου και από την άλλη, από τους ίδιους τους Γερμανούς. Και μάλιστα υπάρχουν δημοσιεύματα της εποχής εκείνης που λένε να διώξουμε, λέει, και να διάσουμε τα σκυλιά τους Έλληνες. Τα σκυλιά τους Έλληνες από την Μικρασία, για να έρθουν, λέει, οι εργατικοί και καλοί Γερμανοί για να δώσουν νέα ζωή στη Μικρασία. Αν δεν είναι ίδιο με αυτό που το 14... μιλάμε τώρα για τον Παγκόσμιο. Αν δεν είναι ίδιο με αυτό που λέμε για την Ουκρανία και για την Κρυμαία που θα είναι κάνουν και τουριστικό θέατρο εκείνης της εποχής, τότε τι είναι το ίδιο. Με άλλα λόγια, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πέραν αυτού του οποίου παρουσίασε ο εξοχότατος κύριος Πρόεδρος με τον πλέον εμφαντικό τρόπο και ξεκάθαρο για το τι χρωστάνε σε εμάς, θέλω να πω ότι δυστυχώς δεν θα αλλάξει αυτό. Είναι μέσα στο DNA τους, έχουν συγκεκριμένο θέμα, είναι γεωπολιτικό. Ο Γιώργος το αγγίζει πάρα πολύ σωστά, μακροσκοπικά, γιατί για να μπορείς να είσαι ένας πολιτικός, ένας άνθρωπος που καταλαβαίνει τι γίνεται, ένας ηγέτης, πρέπει να βλέπει τη μεγάλη εικόνα. Γιατί να καταλάβει τι σημαίνει τι συμβαίνει στο δάσος, στο δέντρο, πρέπει να καταλαβαίνει τι γίνεται στο δάσος. Ο Γιώργος, λοιπόν, ως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει και την παιδεία των διεθνών σχέσεων και αντιλαμβάνεται τα πράγματα, μας δίνει και τη μεγάλη εικόνα πλην, εκτός της εικόνας για την Ελλάδα και για την πατρίδα μας. Και μέσα από αυτή τη μεγάλη εικόνα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δυστυχώς αυτό το οποίο υπάρχει αενάως μεταξύ των Φράγκων και των Ελλήνων είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξει. Μπορεί να έρθουν εδώ, να ανοίξουν να κάνουν γένεια μουσείων, τα γράφουν κιόλας. Είναι για να αυτοενοχοποιηθούν οι ίδιοι και να μην αφήσουμε, τα λέω όλα, να μην αφήσουμε τους ξένους να μιλάνε για την ενοχικότητά τους. Οπότε αυτό είναι crisis management. Το ελέγχω εγώ. Ελέγχω εγώ την ατζέντα, το τι θα κάνω. Το κάνω πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ καλή στο marketing. Εμείς είναι το θέμα τι κάνουμε. Εμείς είναι το θέμα τι κάνουμε. Όχι μόνο στα δανεία, να καταλάβουμε και τι αντιμετωπίζουμε. Γιατί αυτό που αντιμετωπίζουμε θα το αντιμετωπίσουμε πολύ σύντομα και με την Τουρκία. Θα πρέπει να αντιδράσουμε. Και όπως έλεγαν οι Σπαρτιάτες, το συνδέω με τον αγώνα ή του Μάτιο, δεν ρωτάγανε πώς είναι, λέγανε οι Σπαρτιάτες, οι Σπαρτιάτες λέγανε πού είναι. Και αυτό που έλεγε ο Ερμοκράτης, θα πρέπει να σκεφτόμαστε, έλεγε δεν ο Ερμοκράτης, έτσι, για τον Πελοποννησιακό πόλεμο, έτσι το γράφει ο Θουκυδίδης, όταν προσπαθούσε να κινητοποιήσει τους Σπαρτιάτες για να πάνε να βοηθήσουν τους Σιρακούσιους, έλεγε επί του ουσίας ότι δεν κατηγορώ, λέει, εκείνους οι οποίοι θέλουν να γίνουν κύριοι των άλλων, κατηγορώ ακόμα περισσότερο όλους εκείνους που δείχνουν μεγαλύτερη θέληση να υποταχθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα-δύο σχόλια πήρα αφορμή μετά από την ομιλία σου. Τις τελευταίες μέρες που θα έφυγαν οι Γερμανοί από την Άρτα, μάζεψαν τις φακές, τη ζάχαρη, τα μακαρόνια, τα φασόλια, να πάω να τα πετάξω. Τα κουρδιάζω με τον Τάκη τον Κρυμπούνη, που ήταν τότε, Τάκη ήσουν 7-8 χρονών. Να πάω να τα πετάξω σε μία αλάνα. Και μαζεύτηκε η Μαρίδα και ακολουθούσε, λέει, θα τα πετάξω, να τα πάρουμε, να τα πάμε σπίτι μας. Τα πήγανε και τα πέταξαν και μετά έριξαν βενζίνη πάνω από τα τρόφιμα και τα άκαψαν. Να μην τα πάρουν οι Έλληνες. Και κάποια κοπελίτσα, λέει ο Τάκης, πήγε και μάζευε κάποιες κόκκους από ζάχαρη μαζί με χώμα να πάει σπίτι. Μία άλλη Μαρίδα πήγε σε ένα άλλο κονβόι εκεί που πετούσαν τους κονσέρβες. Να πάρουν κονσέρβες.
Και μόλις πήραν μία, λέει, παιδιά, είναι τρύπιες, τις είχαν τρυπήσει τις κονσέρβες, να μην τις πάρουν. Οι Έλληνες να πάνε χαμένες. Είχαν μια τέτοια φιλοσοφία ζωής, μια τέτοια στάση απέναντι στους Έλληνες, που δεν ξέρω τώρα αν ξεκινάει από τους Γόθους και από πιο παλιά, αλλά βλέπω αυτά τα γεγονότα και λέω, πού μπορεί, τι καλλιεργήθηκε μέσα στο μυαλό αυτών των ανθρώπων, Γιώργο, να κάνουν τέτοια εγκλήματα, αλλά και τις ημέρες που θα έφευγαν από εδώ, να καταστρέφουν ακόμα και τις γαλέτες που είχαν, γιατί πήγε κάποιο αγόρι και πήρε, λέει, ένα τσουβάρι γαλέτες, θα έγινε. Ακριβώς. Ακριβώς, να πάει σπίτι. Και ίσα που πρόλαβε η μάνα του και πήρε 2-3 να τους φτιάξει ψωμί, η αδερφή του πήρε ένα κομμάτι να τρώει και μπήκε ο Γερμανός μέσα στο σπίτι και τις άρπαξε τις γαλέτες να πάει να τις καταστρέψει. Και οι Γερμανοί στα σχολεία τους δεν διδάσκουν την ιστορία των εγκλημάτων που διέπραξαν οι προγονείς τους εδώ. Το μάτι που ήμουν στη Γερμανία, κάποιος είπαν οι Έλληνες εκεί, οι Γερμανοί διαμαρτύρονται, λέει, γιατί για δυο χωριά που κάψανε στην Ελλάδα, το Δίστομο και τα Καλάβρετα, οι Έλληνες έχουν ξεσηκώσει όλο τον κόσμο. Έχεις τον λόγο, Γιώργο. Ο Γιώργος είναι ένας εξαιρετικός φίλος, ένας συγγραφέας, ένας δημοσιογράφος, πολιτικός αναλυτής, εξειδικευμένος σε θέματα γεωστρατηγικής. Γεννήθηκε στην Αθήνα, αποφύτησε από τη σχολή. Δεν χρειάζεται τώρα Μωραίδη. Να τα πεις. Θα τα διαβάσετε. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα τα διαβάσετε στο βιβλίο. Εγώ θα είμαι σύντομος, γιατί και ο πρόεδρος έχει μια υποχρέωση και πρέπει να αναχωρήσει. Μετά ίσως μας αφήσει για όσους θέλουν να κάνουν ερωτήσεις, να ζωντανέψουμε λίγο τη συζήτηση. Σεβασμιότατε, αξιότιμε πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτή, αξιότιμοι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, φίλες και φίλοι. Ξέρετε, είναι πολύ άχαρη η στιγμή που έρχεται να τοποθετηθεί ο συγγραφέας για το βιβλίο του, όταν έχουν προηγηθεί προλαλήσαντες, ομιλητές, τέτοιου εκτοπίσματος και τέτοιου κύρους, όπως ο πρόεδρος που μας έκανε την τιμή να είναι απόψε μαζί μας, βεβαίως ο φίλος καθηγητής, ο οποίος για μία ακόμη φορά απέδειξε τη βαθύτατη γνώση του γύρω από την γερμανική πολιτική και διπλωματική ιδιοσυγκρασία και την περιοδικότητα εμφάνισης του γερμανικού φαινομένου ηγεμονισμού και όλοι οι υπόλοιποι με τους πολύ εξαιρετικούς χαιρετισμούς τους. Για ένα βιβλίο το οποίο δεν κάνει εκπτώσεις, θέλω να πιστεύω, δεν στρογγυλεύει τα πράγματα, δεν σμιλεύει τις γωνίες. Η απουσινή παρουσία του Προκόπη Παυλόπουλου, τον οποίον είχαμε ευκαιρία να απολαύσουμε δις σήμερα και στο Καταράκτη και απόψε, είναι απόλυτα συνεπής με την παρουσία του ως πολιτικού τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το μείζον ζήτημα της οφειλής. Της υλικής οφειλής της Γερμανίας, που όπως πολύ σωστά λέει, είναι και απαράγραφτη και ενεργός νομικά και δικαστικός επιδιώξει. Ξέρετε, ο πρόεδρος ήταν ένας από τους πολύ λίγους, θα έλεγα μετρημένους στα δάχτυλα, ο οποίος είχε το σθένος να τα λέει αυτά και εντός έδρας και εκτός έδρας. Όταν τον καλούσαν σε γερμανικό έδαφος, τα έλεγε ενώπιον ανώτατων Γερμανών αξιωματούχων και βεβαίως των ομολόγων του. Αυτή ήταν η μεγάλη διαφορά. Οι Γερμανοί πρόεδροι από την πλευρά τους τα τελευταία χρόνια με τα μνημόνια έχουν την τάση να, όταν επισκέπτονται την Ελλάδα, να ζητούν να πάνε και σε ένα μαρτυρικό χωριό για να αποτίσουν φόρο τιμής, να εκφράζουν την οδύνη τους, να καταθέσουν ένα στεφάνι. Και βεβαίως, όταν έρθει η ώρα να συζητηθεί η ταβακέρα, να προσπεράσουν ή στην καλύτερη περίπτωση να δηλώσουν αναρμόδιοι. Εσείς οι υπηρώτες, το ξέρετε πολύ καλά αυτό, πριν 10 χρόνια είχε έρθει ένας Γερμανός πρόεδρος, συμπαθής άνθρωπος, ένας Λουθυρανός πάστορας, γλυκομήλυτος, είχε έρθει στους Λυγκιάδες. Καλεσμένος, προσκεκλημένος, τότε
Έλληνα ομολόγου του Κάρλου Παπούλια. Όταν ήρθε η ώρα όμως να μιλήσει για το διατάφτα, ο κύριος Γιώαχιμ Γκάουκ ξέχασε τη γλώσσα του Θεού και υιοθέτησε τη σκληρή γλώσσα του Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και ήταν ειλικρινής, πρέπει να σας πω. Είπε ότι κοιτάξτε, εγώ είμαι εδώ για να κάνουμε μερικά συμβολικά πράγματα, μερικές πρωτοβουλίες συμβολικές για την κοινή ανάγνωση της ιστορίας, την κοινή διαχείριση της μνήμης. Αυτές είναι, είπε επιλέξει, καταπραϊντικές δράσεις, διότι στην ουσία δεν μπορούμε να προσφέρουμε πλήρη επανόρθωση. Το είπε ο άνθρωπος. Γυρίζοντας στη Γερμανία μετά από μερικούς μήνες, φαίνεται μετάνιωσε και έδωσε μια συνέντευξη στο Spiegel και είπε ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τις ελληνικές αποζημιώσεις. Βεβαίως λιδωρήθηκε τότε από σύσσωμο το γερμανικό πολιτικό κόσμο. Αυτός ο πρόεδρος που θα έρθει τώρα σε δύο μέρες εδώ, φίλος και γνώριμος του Προκόπη του Παυλόπουλου, δεν είναι ούτε πάστορας, ούτε ιδιαίτερος γλυκομίλητος. Είναι ένας βαρύς Γερμανός, ένας γερόλικος της πολιτικής σκηνής, μια εμβληματική φυσιογνωμία, ο Στάνμαγερ, ο οποίος εμένα μου προκάλεσε εντύπωση, δυσάρεστη εντύπωση, ότι επέλεξε, ζήτησε να επισκεφτεί την Γκάμα. Και ξέρετε γιατί μου προκάλεσε αρνητική εντύπωση, γιατί η Κάμερος είναι, το είπε και ο πρόεδρος, μια πολύ ιδιάζουσα περίπτωση. Καταστράφηκε τις πρώτες μέρες της γερμανικής εισβολής, ήταν τα πρώιμα λεγόμενα αντίπεινα. Προσοχή, είναι ντροπή να υιοθετούμε τον όρο αντίπεινα. Αυτά δεν ήταν αντίπεινα, ήταν μίνι γενοκτονίες, ήταν συστηματικές και οργανωμένες επιχειρήσεις εξόντωσης άμαχου πληθυσμού, που όπως υπόθηκε πολύ σωστά, δεν είχαν φυλετικά κριτήρια, ρατσιστικά κριτήρια, είχαν τιμωρητικά κριτήρια. Να σπάσουν το φρόνημα ενός λαού, ο οποίος επέμενε να αντιστέκεται. Στην Κάντερο λοιπόν, τις πρώτες μέρες γερμανικής εισβολής, όταν ξεκίνησε αυτό το βιολί, όχι μόνο ξεκλήρισαν τους κατοίκους, όχι μόνο κατέκαψαν τα κτίρια, στην κυριολεξία την έσκαψαν από τα θεμέλια, την εξαφάνισαν. Και εν είδη Far West, άγριας δύσης, έβαλαν δύο πινακίδες στην αρχή και στο τέλος του δρόμου που διέσχιζε το χωριό. Και οι πινακίδες έλεγαν «Ξένε», όπως τα λέγαμε στην άγρια δύση, που έρχεσαι εδώ. Υπήρχε κάποτε ένα χωριό που λεγόταν Κάνδανος, αλλά σβήστηκε από το χάρτη, γιατί οι κάτοικοί του είχαν την αφέλεια να νομίζουν πως μπορούν να τα βάλουν με τις δυνάμεις του Τρίτου Ράιχ. Δεν ξέρω, ειλικρινά, για αυτό το δείγμα γερμανικού πολιτισμού, τι ακριβώς θα έχει να πει ο κύριος Στάνμαγερ. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι δυστυχώς δεν θα λάβει τη δέουσα απάντηση, δεν θα λάβει την απάντηση που θα έδινε ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Και αυτό, ξέρετε, είναι ιδιαιτέρως λυπηρό. Μαθαίνω από το επίσημο πρόγραμμά του ότι δεν θα παρευρίσκεται εκεί με ένα πρόσχημα αστείο η Ελληνίδα ομολογός του, που είναι την ντροπή, γιατί ακριβώς είναι ο κατάλληλος συμβολικός χώρος η Κάνδανος για να πεις στο γερμανό ομολογό σου ποιο ακριβώς είναι το χρέος που δεν αφορά μια έκφραση οδύνης για να λαμβάνουμε την ηθική ευθύνη αλλά όχι την υλική οφειλή. Εδώ υπάρχει μια υλική οφειλή απαράγραφη. Ο κύριος Στάνμαγερ θα συνοδεύεται από την κυρία Σακελαροπούλου στο προηγούμενο πρόγραμμα των προηγούμενων ημερών. Θα πάει για να επιθεωρήσει στη Θεσσαλονίκη το χώρο που θα ανεγερθεί το Μουσείο Ολοκαυτώματος και το οποίο πληρώνει η γερμανική κυβέρνηση την ανέγερσή του. Πολύ καλά κάνει, έτσι, γιατί η μοίρα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης υπήρξε τραγική, ξεκληρίστηκαν. Ωστόσο, και ήταν μεγάλος ο αριθμός, πάνω από 50.000, ωστόσο, πολλοί θα ήθελαν να γίνουν και αντίστοιχες ενέργειες για τα δικά μας μικρά ολοκαυτώματα. 66 είναι οι μαρτυρικοί τόποι οι αναγνωρισμένοι. Αυτοί οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί με προεδρικό διάταγμα, όπως ο Καταράκτης που αναγνωρίστηκε με προεδρικό διάταγμα του Προκόπη του Παυλόπουλου. Μαρτυρικοί τόποι υπάρχουν
πολλαπλάσει το 66 παντού στην Ελλάδα. Συντελέστηκε ένα ολοκαύτωμα και αν θέλετε το αλγεβρικό άθροισμα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ξεπερνά κατά πολύ τις 50.000 των αθώων Εβραίων οι οποίοι κατέληξαν στο Auschwitz και στην ουσία εξοντώθηκαν στη συντριπτική τους πλειονότητα. Δεν ξέρω αν ο κύριος Στανμάγερ δεν φαίνεται κάτι τέτοιο στο πρόγραμμα, θα επισκεφτεί και το γερμανικό στρατηγικό νεκρογραφείο στο Μάλεμ. Όπως σας είπα, τα αντίπεινα ξεκίνησαν εντός εισαγωγικών αντίπεινα πάρα πολύ γρήγορα στην Κρήτη. Εμπνευστής ήταν ο ίδιος ο επικεφαλής της επιχείρησης Ερμής, ο Κουρτ Στούντιτ. Την νοοτροπία του, τη φιλοσοφία του, την ακολούθησαν μετά όλοι οι Γερμανοί στρατιωτικοί διοικητές στην Κρήτη. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα, ο Μίλλερ και ο Μπράουμερ, φυλακίστηκαν, συνελήφθησαν από τις συμμαχικές δυνάμεις, εκδόθηκαν στην Ελλάδα, φυλακίστηκαν, δικάστηκαν, εκτελέστηκαν. Ο Κουρτ Στούντιτ, ο αρχηγός της επιχείρησης, όχι μόνο δεν εκτελέστηκε, την έβγαλε ζάχαρη, τον έπιασαν οι Εγγλέζοι, τον δίκασε ένα συμμαχικό δικαστήριο στο Λουξεμβούργο. Το 1948, το καταλαβαίνετε αυτό, αυτά του 45 συνέλληψη, το 48 άσκησε έφεση, αφέθηκε ελεύθερος, έγινε πρόεδρος των Γερμανών Αλεξιπτωτιστών και στο Μάλεμε ο επισκέπτης φέρει ένα μικρό βιβλιαράκι καλέσθητο όπου εμφανίζεται ο Κουρτ Στούντιτ να δίνει μία επιταγή στον πρόεδρο συντήρησης αυτών των μνημείων των Γερμανικών για την ανέγερση του νεκροταφείου στο Μάλεμε. Ο σφαγέας δηλαδή εμφανίζεται, ο εμπνευστής των αντιπίνων χρηματοδοτεί την ανέγερση του μνημείου Γερμανών πεσόντων και εγκληματιών πολέμου, μαζί δεν είναι απλή στρατιώτες αυτοί, στον τόπο του εγκλήματος. Αυτό το οξύμορο έχουμε. Και αν πάτε στην Κρήτη θα δείτε πολλά μνημεία και για Έλληνες πεσόντες, οι κυρίως είναι κάποιες επιτήμιες πλάκες. Τη μεγαλοπρέπεια, την ευταξία και την πολυτέλεια του γερμανικού νεκροταφείου στο Μάλεμε δεν την έχει κανένα ελληνικό μνημείο. Λέω αν θα πάει ο κύριος Στανμάγερ στο Μάλεμε, γιατί αυτός ο οργανισμός που διαχειρίζεται όλα αυτά τα μνημεία Γερμανών πεσόντων λέγεται Σύνδεσμος Φροντίδας Γερμανικών Πολεμικών Τάφων. Ιδρύθηκε το 1919, δηλαδή αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και σε χρόνο ρεκόρ επανασυστάθηκε το 1946. Ποιος είναι ο επίτιμος πρόεδρος αυτού του συνδέσμου, ο οποίος σήμερα διαχειρίζεται περισσότερα από 800 γερμανικά νεκροταφεία πεσόντων σε 45 χώρες. Επίτιμος πρόεδρος είναι ο εκάστοτε πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας, ο Στανμάγερ δηλαδή. Για μένα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αν θα συνδέσει την επίσκεψη με τα μέλη, να το πω έτσι, στην Κάνταν, με μια επίσκεψη στο Μάλεμε. Και τα λέω όλα αυτά γιατί πέραν της ηλικής οφειλής, ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να μας απασχολεί είναι και η προσπάθεια αναθεώρησης της ιστορίας στην κατεύθυνση άμβλυνσης των οδυνηρών για τους Γερμανούς εντυπώσεων και η προσπάθεια επαναχάραξης ιστορίας και η προσπάθεια αποσιώπησης της ατιμορρησίας. Και στη δικιά μας τη χώρα εδώ, με τους δύο συλλόγους, δεν υπήρξε καμία τιμωρία. Και φυσικά στην ίδια τη Γερμανία. Εσείς ως υπηρώτες μπορεί να ξέρετε ότι ο υπεύθυνος για αυτή την διαβόητη μεραρχία Edelweiss, ο επικεφαλής του σώματος υπήρου, ήταν ένας στρατηγός, Hubert Lanz, ο οποίος δικάστηκε στην περίφημη δίκη των στρατηγών μαζί με άλλους Γερμανούς, αλλά πολύ γρήγορα αποφυλακίστηκε. Στην Ιρεμβέλη ήταν ως μάρτυρας κατηγορίας ο γυμνασιάρχης Στέφανος Παπάς. Ο γυμνασιάρχης Στέφανος Παπάς ήταν αυτόπτης μάρτυρας επομένως. Και μόλις το 1946 έγραψε ένα βιβλίο που αν ποτέ πέσει στα χέρια και το διαβάσετε θα σηκωθεί η τρίχα. Αυτός λοιπόν είχε την καλοσύνη και την, αν θέλετε, την εξυπνάδα, ο αείμνησος τότε εισαγγελέας Δημήτρης Πιουσόπουλος μάζεψε έναν μάρτυρα από τα Καλάβρητα
και έναν μάρτυρα από το Κομμένο και τους πήγε εκεί, τους 47 συνδίκες στρατηγών, στην Ιρεμβέλη. Αλλά οι Αμερικανοί δικαστές είχαν αλλάξει διάθεση. Δεν συγκινούνταν πλέον. Έφταναν να ακούνε επιχειρήματα Γερμανών συνηγόρων που έλεγαν, ρε παιδιά, μήπως τελικά τις σφαγές τις έκαναν οι κομμουνιστές του Ελλάς και δεν τις έκαναν οι Γερμανοί. Γι' αυτό έπεσε στα πολύ μαλακά ο Λάντς. Απελευθερώθηκε το 1951, το 1954 ορίζεται σύμβουλος, ανώτατος στρατιωτικός σύμβουλος στο κόμμα των Φιλελευθέρων. Αυτό το οποίο είναι σήμερα στο συνασπισμό με τους Σοσιαλδημοκράτες, τους Σόλτς και τους Πράσινους. Σε αυτό το κόμμα ο σφαγέας αυτός ορίστηκε στρατιωτικός σύμβουλος. Και ένα χρόνο αργότερα έβγαλε και τα απομνημονεύματά του, παρουσιάζοντας, εξοραίζοντας όλη την εγκληματική δράση της Εντεβάης στην Ήπειρο και παρουσιάζοντας την ως μια φυσιολογική δράση ενός στρατού ο οποίος πολεμούσε για το ιερό χρέος της πατρίδας του. Θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι έχει μεγάλη σημασία για μένα και θεωρώ ότι με το βιβλίο, με τις ελάχιστες δυνάμεις μου, προσφέρω ένα λιθαράκι σε αυτή την κατεύθυνση. Έχει σημασία η σωστή ανάγνωση ιστορίας από τις νεότερες γενιές. Ξέρετε, αυτό το οφείλουμε και σε μια γενιά προγόνων μας που αφανίστηκε και υποθήκευσε το μέλλον των παιδιών της. Το οφείλουμε όμως και στη σημερινή γενιά των δικών μας παιδιών, των επιστημόνων που ξενιτεύονται, ακριβώς επειδή λόγω των γερμανικής εμπνεύσεως τιμωρητικών μνημονίων, η χώρα δεν μπορεί να τους προσφέρει αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Είναι χρέος μας λοιπόν να προσπαθήσουμε στη νεότερη γενιά να περάσουμε τη γνώση, το τι ακριβώς συνέβη και το τι ακριβώς μας οφείλουν, γιατί πολύ φοβούμε, κυρίες και κύριοι, ότι τα δικά μας τα εγγόνια θα μαθαίνουν για τα γεγονότα της κατοχής από προγράμματα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία θα εξισώνουν τους θύτες με τα θύματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε Γιώργο πάρα πολύ για την ανάλυση που έκανε, για το μοτίσιμο που έκανε. Να αποδεσμεύσουμε τον πρόεδρο. Να συνεχίσω όπως είπα. Αν θέλει κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση. Ναι, αλλά πρέπει να υπογράψει και βιβλία. Εντάξει, από κάτω. Το θέμα είναι να έχουμε μια διαδραστικότητα με τον κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ. Καθίστε με σκόλυτε, μη σηκώνετε κανείς. Σας παρακαλώ πολύ για την ανασταθώ με τον κόσμο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βιβλίο διατίθεται. Ο συγγραφέας είναι εδώ. Θα υπογράψει αυτή την ώρα.